Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live εδώ στο Vasco Sports. Ένα live το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Ένα αιώνιο ντέρμπι. Λοιπόν, Ολυμπιακός αναντίον Παναθηναϊκός, λοιπόν, στο βόλεϊ. Θα παρακολουθήσουμε μαζί αυτή τη μετάδοση. Ωραία. Κολλάμε. Ωραία. Ο ήχος κολλάει η κάμερα. Ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουμε μαζί. Για πάμε λίγο, παιδιά, πάμε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πάμε δυνατά. Πάμε λίγο. Τα παιδιά τους προέκυψε κάτι, θα εμφανιστούν πάλι σε πολύ πολύ λίγο. Πρώτος αγώνας, λοιπόν, για το κύπελο, για το League Cup, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, και αντιμετωπίζει την έδρα του τον Παναθηναϊκό. Είναι δύο αγώνες, να πούμε, έτσι. Περνάει ο περνάει ο νικητής από δύο αναμετρήσεις, όχι από μία. Οπότε θα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, και επαναληπτικό, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη, στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έρχεται από 4 ήττες απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε play-offs και σε κύπελο, και ψάχνει κάπου να αντιδράσει, έτσι. Ψάχνει μια αντίδραση, οπότε ο Γραβάνης λέει: ένα πόντο, καμία assist, που είδες ότι έκανε καλό παιχνίδι. Σε μένα το λες. Εγώ δεν θυμάμαι να έλεγα ότι
Δεν θυμάμαι να έλεγα ότι ο Αγραβάνης έκανε καλό παιχνίδι χθες. Οπότε ναι. Όχι, δεν το έχει το συνδρομητικό. Ρέντι Σπάρσον, αδερφέ μου, εγώ καλύπτω. Δεν είναι να το κάνω εγώ το παιχνίδι. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις. Τι να πω, περιμένω κι εγώ τώρα τα παιδιά να εμφανιστούν. Να πούμε ότι... Βασικά πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Τώρα, ναι, θα δείξει. Να δω τώρα αν ξεκίνησε. Α, έχει ξεκινήσει. 1-10 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Απίστευτο. 1-10. Στο πρώτο σετ έχει μπει πάρα πολύ δυνατά. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό. Ναι ρε Ρέντι Σπάρσον, μην αγχώνεσαι. Κι εγώ απλά σου λέω. Λοιπόν. Πολύ δυνατό το ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό. Αυτό βλέπω τώρα. Μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Για να δούμε τι θα γίνει. Γράψτε όλοι στα σχόλια, παιδιά, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο παιχνίδι. Πάμε δυνατά. Λοιπόν, περιμένω και τα παιδιά.
Δεν υπήρχαν πολλές επιλογές, επειδή υπήρχαν κάποια προβλήματα. Ερχόμαστε εδώ να καλύψουμε λίγο την κατάσταση, να βοηθήσουμε λίγο. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ελπίζω να με ακούτε. 14-20 λοιπόν το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Σε ένα παιχνίδι το οποίο οι πράσινοι έχουν ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ καλά. Και τον Ολυμπιακό να έχει το σερβίς. Να πούμε. Δεκατέσσερα είκοσι και τον Ιντάλγκο. Να είναι έτοιμος να σερβίρει. Το πρώτο σετ. Ιντάλγκο λοιπόν θα σερβίρει. Θα βγάλει την άμυνα ο Ζήσης. Γιάκοψεν. Ο Κόβαρ. Ο Τζιάβρας θα βγάλει την υποδοχή. Τράβιτσα. Ο Στέρν πατάει και διώχνει. Αλλά το μπλοκ από το Ραγγέλ. Παίρνει πόντο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κουμεντάκης ήταν, συγγνώμη, που πήγε να περάσει. Αλλά το σκόρ γίνεται 14-21. Και ο Μπάσης θα πάει για το σερβίς τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αλλά εδώ θα βγάλει άμυνα ο Παγκέγκ και 15-21 θα πάρει πόντο ο Ολυμπιακός. Και πάει στο σερβίς ο Παγκέγκ. Πάμε τώρα να ανεβαίνουμε λίγο. Πάμε να φτάσουμε τα 100 άτομα. Πάμε δυναμικά. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ. Παγκέγκ στο σερβίς. Εδώ κακό το σερβίς του Παγκέγκ και έξω. Μπλέξαμε και τα αθλήματα. Έξω και μπάλα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και πόντος. 15-22. Τρεις πόντους ο Παναθηναϊκός κοντά στο σετ. Τράβιτσα τώρα. Κουμεντάκης. Το καρφί περνάει αλλά είναι έξω νομίζω. 15-23. Παίρνει τον πόντο τώρα ο Παναθηναϊκός. Κακό το πέρασμα του Κουμεντάκη. Γιάκοψεν λοιπόν πάει να σερβίνει. Σερβίρει ο Γιάκοψεν. Βγάζει ο Ιντάλγκο. Τράβιτσα. Πέρασε ο Κουμεντάκης. Με αυτό το πλασέ που λένε και στο βόλεϊ. Δεν μπορεί και ο Πετρέας και ο Ερναντέζ να κόψουν την παλιά. Και 16-23. Και πάει για σερβίς ο Τράβιτσα. Σερβίρει ο Τράβιτσα, έβγαλε εδώ ο Φράγκος, παίρνει την μπάλα ο Πετρέας, μέσα, 15-24. Και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά, έχει set ball τώρα με τον Κόβαρ να πηγαίνει για το σερβίς. Θα σερβίρει ο Κόβαρ, ο Τζιάβρας θα βγάλει την υποδοχή, Τράβιτσα, πέρασε την μπάλα ο Κουμεντάκης. Ο Ζήσης θα βγάλει την υποδοχή όμως και ο Ερναντέζ στη συνέχεια δεν μπορεί. Και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Τράβιτσα. Και τώρα είναι ο Κουμεντάκης. Περνάει και 17-24. Μειώνει ο Ολυμπιακός αλλά και πάλι είναι αρκετά πίσω. 17-24. Και πάει να σερβίρει ο Κουμεντάκης, θα σερβίρει τώρα, βγάζει ο Φράγκος, Γιάκοψεν και Ερναντές στο μπλοκ του Ολυμπιακού στην άμυνα και πάλι ο Ερναντές, δεν μπορεί ο Τράβιτσα και τέλος πρώτου σετ στο Μελίνα Μερκούρι με τον Παναθηναϊκό να είναι ανώτερος
Και να παίρνει το σετ με 17-24. Και έχουμε και το time out λοιπόν. Πάμε για να τροπή, λέει, το έχουμε ξανακάνει με μεγάλη επιτυχία. Κράτα μικρό καρά. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει μετά και μετά τους τελικούς εδώ με τον Παναθηναϊκό. Έχει να παίξει και στο πρωτάθλημα τους τελικούς με τον ΠΑΟΚ. Με το πρώτο τελικό να είναι για τις 18 του μήνα, Τρίτη, στο Μελίνα Μερκούρι με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι. Μετά τους τελικούς. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, έχοντας μείνει εκτός πρωταθλήματος, σίγουρα κυνηγάει πολύ αυτό το τίτλο. Έχασε και το κύπελο, έχασε και το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό. Πρέπει να κάνει τώρα μια υπέρβαση. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήδη ξεκινάει το σχεδιασμό του για την επόμενη χρονιά. Με τον πρωτοψάλτη να φαίνεται να έχει κλείσει για να επιστρέψει στο τριφύλι. Να πούμε. Επίσης να πούμε ότι δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει γράφημα, δεν έχουμε βρει γι' αυτό και βλέπετε αυτό που βλέπετε. Δεν έχουμε γράφημα δυστυχώς. Και παραμένει λοιπόν το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, καθώς σε πολύ λίγο θα έχουμε την έναρξη του δεύτερου σετ. Το Μελίνα Μερκούρι. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε δυναμικά. Like και εγγραφή στο κανάλι. Πάμε να ανεβαίνουμε. Προσπαθεί και ο κόσμος εκεί του Ολυμπιακού να δώσει λίγο όθηση στην ομάδα. Καθώς σιγά σιγά θα ξεκινήσει λοιπόν και το δεύτερο σετ στον αγώνα. Καλησπέρα, Ηλίας Καρασαβίδης. Το πόλεμο το έχω αποτελεί καλό τμήμα. Πάμε για τα 50 like δυναμικά. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε. Βλέπω για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε, θα σερβίρει με τον Κόβαρ, νομίζω. Κόβαρ, Γιάκοψεν, Ζήσης, Πετρέας, Ερναντές και Φράγκος. Έβγαλε τώρα ο Κουμεντάκης. Περνάει ο Στέρν. 1-0. Για τον Γιένκ, Ιντάλγκο. Για να δούμε τώρα. Σερβίρει λοιπόν ο Στέρ, θα είναι στο σερβίς. Θα σερβίρει τώρα. Έβγαλε εκεί ο Γιάκοψεν. Πέρασε για το Φράγκο. Τζιάβρας θα βγάλει την υποδοχή. Ιντάλγκο. Θα περάσει ο Τζιάβρας με τη μία. Ζήσης. Γιάκοψεν. Ερναντές πάει για τη διαγώνιο. Το μπλοκ του Ιντάλγκο με τον Παγέν. Και πάλι ο Παναθηναϊκός με τον Πετρέα. Θα βγάλει ο Κουμεντάκης. Και ξανά τώρα εδώ. Ερναντές, δεν μπορεί ο Τζιάβρας. Και 1-1.
1-1 λοιπόν. Θα πάρει τον πόντο ο Παναθηναϊκός. Και ο Γιώργος ο Πετρέας θα πάει να σερβίρει. Σερβίρει ο Πετρέας. Out είναι, όχι άσος. Άσος είναι. Άσος από τον Πετρέα. Και θα υπάρχει βέβαια βίντεο check. Και 1-2 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ξαναλέω, θα υπάρχει και το βίντεο check για τον έλεγχο της φάσης. Για να δούμε. Νομίζω πόντος θα δοθεί για τον Παναθηναϊκό τελικά. Όχι, όχι, τελικά αλλάζουν απόφαση. Και πόντος στον Ολυμπιακό, out ήταν τελικά. Και η μπάλα για τους ερυθρόλευκους. Με τον Ιντάλγκο να έχει το σερβίς. Θα σερβίρει ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο. Έβγαλε ο Ραγγέλ. Ζήσεις. Φράγκος θα περάσει στο μπλοκ του Ολυμπιακού. Βγάζει ο Ζήσεις. Γιάκοψεν και Φράγκος για τον μπλοκ και πάλι του Ολυμπιακού. Ξανά ο Παναθηναϊκός με τον Ερναμπές να περνάει. Αλλά ο Παγέν είναι εκεί. Και ο Στέρν στη διαγώνιο. Δεν μπορεί ο Κόβαρ. Και 3-1. Λοιπόν. Εδώ παράπονα του Φράγκου και του Γιάκοψε στον διαιτητή εκεί. Για τον μπλοκ ίσως το προηγούμενο. Ζήτησαν εκεί πιαστή νομίζω. Πάμε για 100 άτομα. Πάμε να ανεβαίνουμε. Η Τάδεγκο λοιπόν έχει εκ νέου το σερβίς. Τρία ένα μπροστά ο Ολυμπιακός. Ακόμα να σερβίρει εδώ ο Ιντάλγκο. Απιστική συνεννοήσεις με τους διαιτητές. Ιντάλγκο λοιπόν. Ακόμα εκεί πάει ο Τζουλιάνι, κάτι του λέει. Πάμε τώρα για τα 60 like. Έτοιμος ο Ιντάλγκο να σερβίρει. Θα σερβίρει ο Ιντάλγκο. Θα βγάλει ο Ζήσης, Γιάκοψεν. Περνάει με τη μία εδώ ο Ραγγέλ και πετυχαίνει πόντο για τον Παναθηναϊκό. 4-2. Εδώ από τον Ραγγέλ. Ο Ερνάντες θα πάει να σερβίρει. Σερβίρει. Διάβρα έβγαλε. Γιάκοψεν. Κόβαρ. Η άμυνα εδώ από τον Τράβιτσα. Όμως είναι έξω μπλοκάουτ. Και 4-3. Σερβίς τώρα του Κόβαρ, ο Κουμεντάκης θα περάσει και θα πετύχει ένα ωραίο πόντο για τον Ολυμπιακό στη διαγώνιο. 5-3. Ξανά εδώ σε πρώτο χρόνο ο Κουμεντάκης. Και τώρα στο σερβίς πάει ο Παγέγκ. Θα σερβίρει ο Παγέγκ, θα βγάλει ο Ζήσης εδώ, Γιάκοψεν με τη μία ο Ερνάντες. Είναι μέσα. 5-4 ο Ερναντές εδώ. Έναν ωραίο πόντο. Πέρα του Παναθηναϊκού μειώνει σε 5-4.
Θα υπάρχει βέβαια και βίντεο check. Υπάρχει επαφή στο blog, όπως βλέπουμε εδώ στο βίντεο check. Και είναι πόντος για τον Παναθηναϊκό. Και, με το, και ο Φράγκος θα πάει και θα αναλάβει το σερβίς. Πάνω στο φιλέ όμως, και πόντος για τον Ολυμπιακό. 5-4. Λοιπόν, και πότε για τον Παναθηναϊκό, το σερβίς από το Στέρν, έβγαλε ο Φράγκος, Γιάκοψεν, Κοβάρ, δεν μπορεί εκεί, μπλοκ από τον Στέρν και 7-4. Υπέρ του Ολυμπιακού. Πάει ο Τράβιτσα τώρα για να εκτελέσει το σερβίς. 7-4. Τράβιτσα τώρα. Έβγαλε ο Ερνάντες όμως εδώ. 7-5. Ωραία ο Ερνάντες στη διαγώνιο. 7-5. Παναθηναϊκός ανακτά πόντο. Μειώνει την διαφορά. 7-5. Με τον Ερνάντες. Ραγγέλ στο σερβίς. Βγάλει εδώ Τράβιτσα και Κουμεντά και Λινάρδος που έχει περάσει. 8-5 για τον Ολυμπιακό. 8-5. Τώρα το σερβίς από τον Κουμεντάκι έβγαλε ο Κόβαρ. Γιάκοψεν, Κόβαρ. Το block out. Πόντους για τους πράσινους. 8-6. Θα πάρει τον πόντο τώρα ο Παναθηναϊκός. Και θα μειώσει. Σερβίς του Γιάκοψεν. Έβγαλε ο Ιντάλγκο. Με τη μία ο Τράβετς σε πρώτο χρόνο για τον Λινάρδο. Δεν μπορεί εκεί. 8-7. Συνεχίζουμε εμείς δυναμικά. Πάμε like και εγγραφή. Θα επαναληφθεί μάλλον το σερβίς του Γιάκοψεν από ό,τι βλέπω. Τώρα σερβίρει. Ντάλγκο Στέρν στη διαγώνιο. Δεν μπορεί εκεί το μπλοκ του Παναθηναϊκού να λειτουργήσει. 9-7. Με τον Τόντσεκ Στέρν. Να παίρνει τον πόντο για τους ερυθρόλευκους. 9-7. Πολύ κοντά πάντως μέχρι στιγμής. Πόντο-πόντο πάει. Πάμε για τα 60 like σιγά-σιγά. Και ο Λινάρδος θα σερβίρει. Κόβαρ πέρασε τώρα την μπάλα, προσπαθεί ο Ολυμπιακός, περνάει ο Τράβιτσα την μπάλα από το φιλέ. Γιάκοψεν Πετρέας. 9-8, δεν μπόρεσε εκεί να βγάλει την άμυνα ο Ολυμπιακός. Και ο Πετρέας θα μειώσει στον πόντο. 9-8. Για Κόβαρ τώρα στο σερβίς. Έβγαλε ο Ολυμπιακός Κουμεντάκης και η Ντάλγκο. Διάκοψε, δεν μπορεί να κόψει.
και 18. Μπροστά ο Ολυμπιακός Σαλβαδόρ Ιντάλγκο. Το πέρασμα. Για τριπλό μπλοκ ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε όμως η παλιά. Δεν την έκοψαν μάλλον. Και ο Στέρν τώρα σερβίρει για τον Ολυμπιακό. Ο Κόβαρ θα βγάλει την υποδοχή. Ο Φράγκος και ο Πετρέας θα περάσει. Πάγεγκ, Τράβιτσα σε πρώτο χρόνο για τον Πάγεγκ. Φράγκος θα βγάλει την άμυνα και θα περάσει με πλασέ. Ασυνεννοησία εδώ των παικτών του Ολυμπιακού και 19. Εδώ τώρα έξω, 10-10. Και ο Πετρέας θα πάει για το σερβίς. Δεν μπορεί ο Ιντάλγκο. Και πόντος για τον Παναθηναϊκό τώρα. 10-11 το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Ιντάλγκο τώρα θα πάει στον πάγκο. Ο Πετρέας θα έχει το σερβίς. Πετρέας θα σερβίρει. Διάβρα στην υποδοχή. Τράβιτσα. Τέρμ το πέρασμα. Ο Πετρέας δεν μπορεί και 11 όλα. Πόντος εδώ για τον Παναθηναϊκό. Φερνάντες τον πήρε, ο οποίος θα σερβίρει κιόλας τώρα. Κουμεντάκης. Το block out. Ανά εδώ. Εντάξει εδώ. Πέρασε. Block out από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πόντος για τον Ολυμπιακό. 12 όλα. Τώρα ο Παγέγκ, το σερβίς δεν μπορεί ο Κοβάρ και 13-12. Εδώ προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να βγάλει την άμυνα και ο Ραγκέλ θα περάσει την μπάλα. Εδώ το καλό σερβίς του Παγέγκ. Αλλά δεν την περνάει σωστά. Εκτός 14-12. Πέρα του Ολυμπιακού. Και ο Παγέγκ θα ξανασερβίρει. Σερβίρει τώρα ο Παγέγκ. Δεν μπορεί να βγάλει βάλουν εκεί ο Φράγκος και 15-12. Ο Ολυμπιακός παίρνει αέρα πλέον 3 πόντων. Έχουμε και το time out. Ο Παναθηναϊκός γύρισε στο παιχνίδι. Πήρε το προβάδισμα. Αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε και γύρισε και αυτό στο παιχνίδι. Και πλέον προηγείται με 3 πόντους.
και έχει και το σερβίς. Ο Παγιένκ. Βέβαια, 15-12. Παγιένκ, το σερβίς. Έβγαλε εδώ Κόβαρ. Ερνάντες θα περάσει το μπλοκ του Ολυμπιακού με Χανδρινό και Κουμεντάκι και 16-12. Τέσσερις πόντους πλέον μπροστά ο Ολυμπιακός. Και χτίζει μια διαφορά Παγιένκ, θα πάει για άλλο ένα σερβίς. Παγιένκ πέρασε εδώ με τη βοήθεια του Φιλέ η μπάλα. Γιάκοψεν τον μπλοκ από τον Λινάρδο. 17-12. Και 5 οι πόντοι της διαφοράς πλέον. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε. Πάμε λίγο να φτάσουμε τα 100 άτομα. Like και εγγραφή για το κανάλι. Έχουμε time out τώρα εδώ. Και τώρα ο Παγιένκ θα σερβίρει. Μετά το time out. Κόβαρ, Γιάκοψεν, Ερναντές. Περνάει, δεν μπορεί. Και ο Ολυμπιακός block out. 17-13. Και Φράγκος θα πάει να σερβίρει. Σερβίρει ο Φράγκος, έβγαλε ο Χανδρινός. Ο Κουμεντάκης δεν περνάει το μπλοκ του Παναθηναϊκού. Στέρν, Τράβιτσα και Στέρν στη διαγώνιο. Θα βγει την άμυνα από τον Παναθηναϊκό με τον Ζήση, τον Γιάκοψον και τον Ερνάντες να περνάει και να μην μπορεί ο Διάς. 17-14. Ο Φράγκος θα πάει για το σερβίς. Δεν πέρασε, όμως είναι εκτός. Το καρφί του 17-15. Πανακός και έχουμε νέο time out. Thriller το δεύτερο set. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες, πολύ κοντά η διαφορά. Για να δούμε. Φράγκος λοιπόν πάει να σερβίρει. Σερβίρει ο Φράγκος στο φιλέ. Πόντος για τον Ολυμπιακό. Τα 8-15. Και πάει τώρα ο Τράβιτσα για το σερβίς. Για να δούμε. Τράβιτσα σερβίρει. Έβγαλε ο Φράγκος, Γιάκοψεν, Κόβαρ, διαγώνιο είναι έξω και 19-15 για τον Ολυμπιακό. 19-15.
Για να δούμε τώρα. Σερβίριο Τράβιτσα, Φράγκος Γιάκοψεν, πέρασε ο Κόβαρ το block out. Και 19-16 μείωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μπάσης θα μπει τώρα για να πάει στο σερβίς. Σερβίριο Μπάσης. Πέρασε. Και στη συνέχεια ο Λινάρδος εδώ περνά και 20-16. 20-16. Ολυμπιακός πολύ κοντά πλέον. Κουμεντάκης τώρα θα σερβίρει. Φράγκος πέρασε, βγήκε η άμυνα. Και ο Δαλακούρας εδώ θα περάσει 21-16. Εδώ πόντος για τον Παναθηναϊκό. Δαλακούρας βγαίνει. Και ο Γιάκοψεν πάει για το σερβίς. Εδώ είναι ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει εδώ πόντο Ολυμπιακός όμως 21-18. Για να δούμε κοντά ο Ολυμπιακός το 1-1. Πάει ο Ζουπάνη τώρα για το σερβίς. Ζουπάνη έβγαλε ο Κόβαρ με τη μία, ο Εντάλγκο δεν μπορεί, ο Ζήσης 22-18. Τρεις πόντους μακριά ο Ολυμπιακός από το 1-1. Για να δούμε. Σίγουρα το 1-1 θα φέρει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ζουπάνη και πάλι. Το φιλέ. 22-19. Ζουπάνη τώρα θα κάτσει στον πάγκο. Κόβαρ λοιπόν πάει τώρα να σερβίρει. 22-19 Παναθηναϊκός ψάχνει ένα πολύ κρίσιμο πόντο τώρα. Πέρασε ο Στέρν. Δεν μπορεί εκεί να βγάλει άμυνα ο Παναθηναϊκός. 23-19. Και ο Ολυμπιακός ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του δεύτερου σετ. Και Τόντσεκ Στέρν για το σερβίς. Έβγαλε ο Φράγκο στην άμυνα, αλλά κατευθείαν έξω 24-19 και set ball για τους ερυθρόλευκους. Για να δούμε. Τέρν τώρα στο σερβίς. Πέρασε η μπάλα, Κόβαρ θα βγάλει. Ζήσεις. Ιντάλγκο με τη μία και 25-19 τέλος στο παιχνίδι.
Στο σετ μάλλον, στο παιχνίδι. Τέλος το παιχνίδι λοιπόν, στο σετ. Με τον Ολυμπιακό να εσωφαρίζει πλέον σε 1-1. Μετά από αυτό το καλό σετ, 25-19 λοιπόν και 1-1. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει και πλέον τρίτο σετ αποκτά αυξημένο ενδιαφέρον. Για να δούμε. Τώρα θα κριθεί ένα κρίσιμο προβάδισμα. Ουσιαστικά. Έχουμε. Ένα-ένα λοιπόν τα σετ. Τελείωσε τώρα το δεύτερο σετ. Και πάμε για το τρίτο, το κρίσιμο σετ. Εκεί που όποιος προηγηθεί θα βάλει γερές βάσεις για το παιχνίδι. Βέβαια, το βόλεϊ έχουμε δει κατά καιρούς πολλές ανατροπές. Είναι αλήθεια. Οπότε, αναμένουμε το τρίτο σετ. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ καλά στο παιχνίδι, στο πρώτο σετ. Πήρε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ταρασούτ, μας ακούς? Δυστυχώς. Άρα μας λέγας. Ναι. Ή κολλάμε. Όχι. Ωραία. Ναι, ακούγεσαι, αλλά δεν φαίνεσαι. Ωραία λοιπόν, ωραία, εντάξει, έλα, τα αναλαμβάνουμε εμείς λοιπόν. Μόλις μας βάλει ο Κώστας να μας πει. Τώρα ακουγόμαστε, εντάξει. Λοιπόν. Στην δεύτερα. Ωραία λοιπόν, ακουγόμαστε. Μόνο είναι τώρα να μας δείξει κιόλας ο Κώστας εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς θα μας κάνει. Κοίτα, Κώστα, βάλε full screen το τέτοιο και μας βάλε μας σε μικρό παράθυρο, μα είναι. Βάλε full screen το score για να φαίνεται, αφού έχεις πάρει αυτό το γράφημα. Λοιπόν, κλειστό, όπως λέγεται. Μιλάμε Μερκούρι, ε. Λοιπόν, Γιώργος Μαναστηριώτης εδώ, ο γκουρού του βόλεϊ, τον οποίο θα τον έχουμε και τη Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται, στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτος τελικός, 1-1, έτσι, στα σετ. Τι έχεις δει μέχρι τώρα στα σετ, γιατί λίγο το χάσαμε στην αρχή, αλλά εντάξει, τώρα θα το ξαναδούμε. Να ευχαριστήσω από τη μεριά μου το Vasco Sports και το Βασίλη Μάιερ για την πρόσκληση. Ναι, είναι ένα παιχνίδι αποδείξεων, θα έλεγα, για τον Παναθηναϊκό ως προς τον εαυτό του πρώτον, διότι η χρονιά φέτος είναι αποτυχημένη. Νομίζω ότι και οι ίδιοι στο σύλλογο αυτό πιστεύουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο Παναθηναϊκό, φίλαθλος, μέλος του εραστέχνη, προπονητής, παίκτης που να πιστεύει ότι η ομάδα ότι δεν πέτυχε φέτος η ομάδα, δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της. Παλεύει τώρα να πάρει ένα λικάπ μόνο και μόνο για το γόητρο. Έχει μείνει όμως ένα στόχος, το λικάπ, όπως πολύ σωστά λες. Έχει πάρει το Super Cup, βέβαια, να πούμε, αλλά ήταν εντάξει, δύο παιχνίδια. Ναι. Το πρώτο της σεζόν ήταν αυτό, έτσι. Πάντως, σε ένα γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, το οποίο γενικά δεν είναι γεμάτο, όπως είναι τα αιώνια ντέρμπι. Δεν ξέρω, έχει... Εντάξει, ο κόσμος του Ολυμπιακού κανονικά έπρεπε να δίνει βροντερό παρόν εκεί. Δεδομένου ότι η ομάδα έχει πάρει ευρωπαϊκό, παίζει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν είναι τόσο γεμάτο το γήπεδο, η αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει την Τετάρτη στο ΆΚΑ, έτσι. Είναι μια αλλαγή αυτό, θα παίξει την Τετάρτη στο ΆΚΑ. 1-1 είναι αυτή τη στιγμή και σερβίρει ο Παγιένκ, ο οποίος βρίσκει το φιλέ. 2-1 ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι λίγο αδιάφορο το λίγο. Είναι λίγο ξενέρα, ρε φίλε.
Είναι αδιάφορο, αλλά έτσι πως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να το πάρει. Πρέπει οπωσδήποτε να κατακτήσει αυτό το κύπελο. Ξαναλέω, όχι ότι είναι κάποιο σημαντικό κύπελο, αλλά για το γόητρο, για το γόητρο και μόνο. Και να πάρει και μια αντιπυρεβάν σίγουρα για τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό. Περνάντες εδώ την πέταξα out την μπάλα. 2-2 έχει σοφαρίσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος σερβίρει με τον Τράβιτσα. Βγάζει τώρα την άμυνα Παναθηναϊκό. Στον πρώτο χρόνο χτυπάει με τον Ραγγέλ. Πρώτος χρόνος, πολύ δυνατός φέτος για τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν έχει βοηθήσει, έτσι. Δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον πρώτο χρόνο ο Παναθηναϊκός. Πάντα πηγαίνει με τους ακραίους εκεί. Στον πρώτο χρόνο χτυπάει πολύ σπάνια. Τους ακραίους οι οποίοι φεύγουν, μένουν, τι κάνουν. Ο Κόβαρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα είναι ο μοναδικός ξένος που θα μείνει στην ομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι, εκτός από τον Γιάκοψεν που έχουμε ακούσει και είναι επιβεβαιωμένα τα ρεπορτάζ, αποχωρεί. Έχει βρει ήδη, να πούμε ότι έχει κάνει και άσο εδώ, μόλις κάνει άσο ο Φράγκος. 2-4 το σκόρ για τον Παναθηναϊκό. Έχει κλείσει ήδη τον επόμενο πασαδόρο ο Παναθηναϊκός. Ακούει το όνομα του ΕΠ, 25χρονος Καναδός. Χωρίς καμία παρουσία στη σε μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν έχει κάποια παρουσία σε μεγάλο πρωτάθλημα. Θα μένει να φανεί με ποιους θα πλαισιωθεί καταρχάς. Ο Πρωτοψάλτης έχει επιστρέψει. Από τη νέα χρονιά θα είναι και αυτό στην ομάδα. Ένα μπλοκάουτ το οποίο έγινε τώρα από τον Παναθηναϊκό. Οπότε πηγαίνει στους ερυθρόλεπτους. Αλλά υπάρχει challenge, video check για το αν η μπάλα είναι μέσα έτσι στο μπλοκ. Πώς το είδες φέτος στο blog του Παναθηναϊκού? Εντάξει. Δεν σε κοιμάμαι, έχουμε τίποτα chat. Τραγικό θα έλεγα. Τραγικό. Πάντως ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια που είχε blog πήγαινε πολύ καλά, να πούμε έτσι. Έχει πάει πολύ καλά στα παιχνίδια τώρα που είναι που, λίγα που έχει blog. Στα μεγάλα παιχνίδια στα οποία... Είναι με τον Ολυμπιακό, αυτό το 0-3 πόσο ήταν. 0-3-3-3 πόσο ήταν. 0-3. Όχι 3-3, τι λέω. 0-3. Και στο ευρωπαϊκό λες εκεί. Το 1-3. Ναι, το 1-3 αυτό. Μπράβο, αυτό λέω, το 1-3. Το ευρωπαϊκό. Κάνε παράληψη. Μην τις βλέπεις. Λοιπόν. Κώστα, κάνε μια ρε. Κάνε σε εμάς αριστερά. Βάλε μας σε εμάς αριστερά. Και κάνε το score full screen, ρε. Δεν φαίνεται. Κάνε το score full screen για να βλέπει ο κόσμος. Δεν βλέπει εκεί πέρα. Είναι πολύ μικρό. Λοιπόν. Καλό μπλοκ εδώ για τον Παναθηναϊκό. 2-5. Α, 2-6. Κι άλλο μπλοκ ο Παναθηναϊκός, Κοβάρ, έτσι. Τους έχει πάρει το, πώς το λένε, τον αέρα στα μπλοκ, σε αυτό το παιχνίδι. Όπως καλό παιχνίδι είχε κάνει εκτός έδρας και στο challenge. Κοίτα, ακόμα και να πάρει σήμερα νίκη ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρεις ότι Μεγάλη Τετάρτη θα κερδίσει, έτσι. Αυτό ναι, δεν μπορεί να προβλέψεις. Μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, με τον τρόπο που ήρθε και καθαρή νίκη να πάρει απόψε ο Παναθηναϊκός. Τα έχουμε δει όλα. Και το βόλι είναι ένα άθλημα που όλα ανατρέπονται, έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Να πούμε βέβαια, γιατί πήραμε πολύ την μπάλα κουμεντάκι για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός φέτος. Ολυμπιακός έφτιαξε μία ομάδα, δημιούργησε μία ομάδα φέτος για να, αν όχι να κατακτήσει, να κυριαρχήσει σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ δυνατή φέτος. Το απέδειξε στην Ευρώπη. Το αποδεικνύει στο πρωτάθλημα. Τερμάτισε πρώτη και σχεδόν αίτητη. Στο κύπελο ιτήθηκε στον τελικό από τον ΠΑΟΚ, αλλά με έναν πολύ φορμαρισμένο ΠΑΟΚ. Έτσι. Με έναν πολύ φορμαρισμένο ΠΑΟΚ. Ο οποίος μένει να δούμε αν θα καταφέρει κάτι στο τελικό του πρωταθλήματος, έτσι, με τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε. Θα είναι, πιστεύω, ένα πολύ δυνατό ματσάρισμα. Αυτός ο ΠΑΟΚ αυτής της περίοδου με αυτόν τον δυνατό Ολυμπιακό για το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, θεωρείς ότι έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ? Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τώρα τον αέρα έτσι κάποιων ομάδων, όπως Παναθηναϊκό ας πούμε. Και το λέω αυτό γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός έτσι στην αρχή. Δηλαδή κέρδισε τους πάντες. Τον ΠΑΟΚ τον είχε πραγματικά πελάτη, σε εισαγωγικά έτσι αυτή η λέξη. Και ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έχει ανατρέψει την ψυχολογία της ομάδας, έχει κερδίσει και τον Παναθηναϊκό αρκετές φορές έτσι, και εκτός έδρας
Θυμήσου και στον Άγιο Θωμά που κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Τρομερό μπλοκ εδώ. Παναθηναϊκό, Πετρέας. Αυτό θα μείνει. Τρομερό μπλοκ. Δεν έχει ακουστεί κάτι ακόμα για τον Πετρέα. Γενικά οι Έλληνες βλέπω να μένουν, έτσι. Δύσκολα θα αποχωρήσει κάποιος από τους Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, με εξαίρεση τον Φράγκο, ο οποίος ήταν το μεγάλο ερωτηματικό φέτος. Έτσι, και μεγάλη απογοήτευση θα λέγαμε. 5-8 το σκορ για τον Παναθηναϊκό, Σερβίριο Γιάκοψεν. Σε πρώτο χρόνο πάει να βγάλει ο Ολυμπιακός, δεν τα καταφέρνει. Ερνάντες, το καρφί δέχεται τον μπλοκ, συνεχίζεται. Απ' την πάει ο Παναθηναϊκός μέσα. Νάτος, το είπαμε. Ερνάντες, είναι ο οποίος, μεγάλο ερωτηματικό. Ο Φράγκος ήταν αυτός. Ναι, ο Φράγκος. Ο μεγάλο ερωτηματικό. Εντάξει. Είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Είναι λίγο σαν τον Μπάσης αυτός ο παίκτης. Ο Μπάσης δεν έχει την λεπτά συμμετοχής του Φράγκου, έτσι. Ισχύει αυτό. Για τον Ολυμπιακό το ρεπορτάζ κινείται σε πιο χαλάρους ρυθμούς, διότι έχει μπροστά του και τον τελικό πρωταθλήματος. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιντάλγο θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα. Επομένως, τώρα... θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κινηθεί για την... Ο οποίος Ιντάλγο τώρα πέρασε πολύ ωραία την μπάλα, έτσι, και πήρε τον πόντο για το 6-9. Επομένως, όπως έλεγα και πριν, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση κάποιου ονόματος, έτσι, γιατί ο Ιντάλγο κακά τα ψέματα ήταν από τους MVP για το φετινό Ολυμπιακό. Γιάκοψεν τώρα υψώνει για τον Ερνάντες, ο οποίος παρόλα αυτά δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Υποδοχή πάλι από τον Ολυμπιακό, περνάει την μπάλα απέναντι με δάχτυλα. Γιάκοψεν έρχεται από πίσω ο Φράγκος να χτυπήσει, αυτή τη φορά δεν παίρνει τον ποντό, βγάζει την υποδοχή ο Ολυμπιακός. Τρομερός πόντος από τον Ιντάλγο, τρομερός. Πώς διάβασε τη φάση, δες εδώ. Πλασέ, πώς το κάνω αυτό. 7-9. Συν 2 ο Παναθηναϊκός. Τι λέει, 9-5. Τι 9-5. Τι. 9-7 είναι, 9-7 φίλε. Δυνατό χτύπημα τώρα του Στέρν εδώ. Άσο, έβγαλε. Στέρν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει παίκτες ξένους, καλούς. Από τους Έλληνες δεν λένε πολύ. Λίγο κουμεντάκι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο μέτροι. Δες εδώ, άδεια είναι η 7 από πίσω. Γιατί τόσο άδεια τα σνομπάρουν, ρε φίλοι. Λίκαπ. Τι εννοείς λίκαπ. Να δούμε τι θα γίνει στο ΆΚΑ, τη μεγάλη Τετάρτη. Κοίτα, αυτό είναι λίγο ρίσκο, έτσι, το ΆΚΑ. Δηλαδή, άμα είναι άδειο... Τι. Θα δούμε, είδομε. Δεν γεμίζει, ρε φίλε, εύκολα το ΆΚΑ. Είδομε. Δεν γεμίζει τόσο εύκολα το ΆΚΑ. Βλέπουμε και κάποια στατιστικά εδώ πέρα, εντάξει. Να πούμε ότι στο live chat μπορείτε να μας γράψετε ό,τι θέλετε, ερωτήσεις. Ναι, έτσι πιο χαλαρό. Σήμερα ούτε γράφημα δεν έχουμε. Τίποτα. Εδώ πέρα. Τίποτα. Στατιστικές υπηρεσίες, τίποτα. Τεχνικά προβλήματα είχαμε, τα αντιμετωπίσαμε. Παρόλα αυτά τις ερωτήσεις σας τις βλέπουμε, οπότε ό,τι θέλετε, γράψτε στο chat. Έξω μπάλα. Όχι, άσος. Πάλι άσος. Τι κάνει, ρε. Διπλό άσος, Στέρν. Στέρναρος. Έτσι, ρε, λέει με τους πελάτες. 9-9 αυτή τη στιγμή, έτσι. Σερβίρει ο Ολυμπιακός. Βγάζει την άμυνα τώρα Παναθηναϊκός. Γιάκοψεν. Δυνατό χτύπημα του Πετρέα. Πάλι υποδοχή από τους Ερυθρόλευκους. Και από το 9-5. Το 9-5, πάει από 9-5 πάει 19. 5-0 Ολυμπιακός. Αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολλούς συνεχόμενους. Και ο Στέρν τώρα θα πάει να σερβίρει. Να δούμε. Στέρν, αυτή την μπάλα στο φιλέ. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό. Ναι. Σε 11. 11. Άσος. Άσος για τον Παναθηναϊκό. 10-11.
Άσος μετά από πολλή ώρα, έτσι. Για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω. Στο πρώτο σετ είχε κανένας, όχι. 7-9 η Άσος. Εντάξει, εγώ ρε φίλε, όταν ακουμπάει όλο στην μπάλα, δεν το λέω άσος. Κατάλαβες? Όχι, άσος είναι. Ναι, είναι, αλλά εντάξει, εγώ αυτό εννοούσα, ότι δεν υπήρχε. Καλά πήγε αυτό. Ήταν. Δες, αυτό τι είναι άσος. Αυτό είναι άσος. Αυτό είναι άσος, ρε φίλε, να μην ακουμπήσει μπάλα. Και αυτό είναι άσος. 12-11. Τα χάσα λίγο στο βόλιο, τα χάσα. Λοιπόν, δες, έσκυψε. Είδες τι έκανε, έσκυψε ο Φράγκος, φίλε. Αντί να κάνει υποδοχή, έσκυψε. Ιντάλγκο ή Χιντάλγκο λέγεται. Χιντάλγκο είναι Γερμανός. Χιντάλγκο. Ο Κοτσάκης τι λέει. Ναι, τους έβαλα. Λοιπόν, sorry, να κλείσει λίγο κάμερα, παιδιά. Δώστε μου ένα λεπτό να απαντήσω σε ένα μήνυμα. Ωραία. Λοιπόν, 13-11 τώρα. Καλά ακουγόμαστε. Λοιπόν, ωραία, τώρα θα επιστρέψουμε. Πάμε, έλα. Πάμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, 13-11. Τρομερό καρφί εδώ από τον Ερνάντες. Ερνάντες. 13-12. 13-12, μειώνει πάνω. Όσο μπορεί. Ένα άτομα, πάμε για 100, έτσι, τώρα που έχει πάρει φωτιά το παιχνίδι. Τι μου λέει τώρα. Λοιπόν, sorry. Θα ανοίγω, κλείνει λίγο η κάμερα, παιδιά, τώρα. Οπα. Λοιπόν, 14-12. Σε αυτά είναι, ρε φίλε, βλέπει. Το δείχνει. Το live πόσο πιο ωραία είναι. Λοιπόν, Stern. Πανάθα μου λέει εδώ, ο φίλος. Πολλά τριφύλια. Στείλτε και υπόλοιπη παιδιά, στείλτε και Ολυμπιακή καμιά κόκκινη καρδιά. Λοιπόν, βγαίνει τώρα η υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Δυνατό χτύπημα. Μπλοκ. 15-12. Μέσα ήταν τελικά. Μέσα πήγε. Νόμιζα την μπάλα βρήκε στο μπλοκ, αλλά πήγε μέσα τελικά. 15-12 τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος προηγείται, όπως μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, φέτος έχουμε. Ναι. Super Cup, Παναθηναϊκός. Ευρωπαϊκό, Ολυμπιακός. Κύπελο, ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι δεν γίνεται συχνά αυτό, δεν το συναντάμε συχνά. Α, πολλές ομάδες, ναι. Ισχύει αυτό. Το πρωτάθλημα θα κριθεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι ανεβαίνει και η ΑΕΚ, έτσι, από την Pre-League. Πούμε, είναι, το έχουμε... Ναι, νομίζω ότι είναι σίγουρο, ναι. Υποτιμάμε, ναι. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ έχει ανέβει. Και επίσημα. Λοιπόν, έχουμε time out, έτσι. Πάω λίγο ένα τέτοιο. Εδώ. Ναι. Να κλειδώσω το τέτοιο. Time out λοιπόν, είμαστε στο 1-1, τρίτο σετ για τον προηγείτο Ολυμπιακός. Έχει πάρει time out ο κύριος Ανδρεόπουλος. Να πούμε ότι τη Μεγάλη Τετάρτη το Vasco Sports θα βρίσκεται αποκλειστικά στο ΆΚΑ. Εδώ μαζί με τον Βασίλη θα είμαστε
για τη ρεβάνς του τελικού του League Cup, να πούμε ότι είναι διπλός ο τελικός, θα κριθεί στο ΆΚΑ την Μεγάλη Τετάρτη, ό,τι και να γίνει σήμερα ανατρέπεται, και αυτό το έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός, το απέδειξε στην Ευρώπη. 16-13 το σκορ. Φίλε, τρομερή ήχον όμως, ήχο μόνος, δεν ακούγεσαι καν έτσι. Ερνάντες στο σερβίς. Αχ, έτσι πιο ωραία, επειδή είναι πιο ψηλός. Ωραία, το βλέπουμε και σε full screen τώρα, μπράβο, καλό αυτό. Το σκορ, το βλέπουμε λίγο σαν ανοιχτό. Μπράβο, ευχαριστούμε. Δείλεψε το κοντρόλ, όταν κλείνουμε την κάμερα. Να ευχαριστήσουμε το κοντρόλ. Όταν κλείνουμε την κάμερα, κατάλαβες, δεν θα φαίνεται ρε φίλε σε μεγάλο οθόνη το τέτοιο. Δες τώρα 100 άτομα τώρα θα φτάσουμε λοιπόν, που τα κάναμε σε μεγάλο. Κατερίνα, δεν θέλω. Για πατάτο. Είμαστε και σε υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Α, εντάξει, τίποτα, απλά τα ξανά στείλε επειδή πριν δεν υπήρχαν. Μάλιστα. Όλα καλά λοιπόν. Ξανά time out. Νομίζω ότι έχω πέσει σε όλα τα time out που υπάρχουν, έτσι. Ναι, time out, απάνω τα. Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό το γράφημα, εξαιρετικό γράφημα να πούμε. Μπράβο. Εδώ ενημέρωσα φαίνονται για τα set. Ναι. Τον κόσμο ότι τη Μεγάλη Τετάρτη στη ρεβάνς θα βρισκόμαστε μέσα στο ΆΚΑ. Α, το πες. Είναι επίσημο, έτσι, είναι επίσημο, έτσι. Να δούμε, θα μαζέψει κόσμο, θα το σνομπάρουνε, ναι. Αν και φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουν αποδείξει και στο παρελθόν σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές από αυτές. Στιγμές κινδύνου για υποβιβασμό, στιγμές που το βόλεϊ δεν πήγαινε τόσο καλά. Ότι στηρίζει, ο κόσμος Παναθηναϊκού ξέρει να στηρίζει το βόλεϊ. Είναι ένα από τα πιο συμπαθητικά τμήματα Παναθηναϊκού, ανέκαθεν ήταν. Επομένως, αναμένουμε να δούμε και την Τετάρτη σε τι φάση θα βρίσκεται ο κόσμος. Τι συσπήρωση θα υπάρχει. Πάντως εδώ 17-13 ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα μεγάλο σέρι στο δεύτερο σετ, ενώ εκεί ο Παναθηναϊκός φαινόταν να το καθαρίζει. 17-14 με το καρφί του Ραγκέλ. Ναι. Ραγκέλ. Και αυτός πολύ μέτριος είμαι φέτος, έτσι. Και ο Ραγκέλ όχι τόσο... Πάντα ήτανε. Ο Ραγκέλ. Φράγκος πάει τώρα στο σερβίς. Φράγκος πάει τώρα να σερβίρει, να το σερβίσει, βγάζει την υποδοχή το λίμπερο. Ωραίο, ωραίο σερβίς. Του Ολυμπιακού. Σε πρώτο χρόνο εδώ, απίστευτη άμυνα. Πάλι ο Ραγκέλ σε πρώτο χρόνο. Γιάκοψεν ξανά, ο Ραγκέλ από τον ίδιο διάδρομο, από τον κεντρικό διάδρομο, ας πούμε, έτσι. 17-15, στο συν 2 ο Ολυμπιακός. Μειώνει ο Παναθηναϊκός όσο μπορεί. Και ο Φράγκος τώρα θα πάει να σερβίρει. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από το ότι εντάξει το κύπελο δεν έχει και τη σημασία που έχουν τα άλλα τα κύπελα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελα και ούτω καθεξής, θέλει να αποδείξει ότι δεν πήρε ένα ευρωπαϊκό με τη συνδρομή της αστυνομίας, όπως πολλοί έτσι αναφέρουν, Παναθηναϊκοί και μη, και ότι είναι καλύτερη ομάδα, έτσι. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αυτό με τα επεισόδια ήταν πολύ άσχημο και καταλαβαίνουμε ότι έπρεπε να... Γι' αυτό το λόγο πήρε τώρα και το ΆΚΑ, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Εντάξει, το ΆΚΑ μπορεί να ήταν επιλογή της αστυνομίας, εντολή της αστυνομίας μετά τα γεγονότα. Να μην ξαναγίνουν, ναι. Ναι. Εντάξει, ο Ανδρεόπουλος δίνει κάποιες οδηγίες εκεί στο Ραγκέλ. Εντάξει, και ο Ανδρεόπουλος φέτος λίγο στο ρελαντί, έτσι. Δεν ήταν τόσο... Να, Μπάσης. Στόπα, Μπάσης, πάει για το καλύτερο σερβίς. Μπάσης μπαίνει στη θέση του Ραγκέλ πάντα για να σερβίρει, γιατί ο Ραγκέλ έχει αδύναμο, πολύ αδύναμο σερβίς. Ενώ ο Μπάσης έχει καλό σερβίς. Πολλά τριφύλια. Ναι, ότο. Ναι. Μάλλον, δεν ξέρω. Λοιπόν, βγαίνει υποδοχή εδώ από τον Ολυμπιακό. Στην απέναντι πλευρά, πω, τι υποδοχή έβγαλε. Πέρασε απέναντι ο παίκτης του Ολυμπιακού για να βγάλει αυτήν την υποδοχή. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα χτυπήσει δυνατά με τον Κοβάρ, ο οποίος στο διάστημα το οποίο είχε τραυματιστεί, να πούμε, εκεί φάνηκε η αδυναμία του Παναθηναϊκού, έτσι. Και εκεί και όταν τραυματίστηκε ο Ερνάντες, έτσι, φυσικά. Ναι, ναι. Ήταν μια κακή περίπτωση. Στην Ευρώπη δεν τον είχε, τον Ερνάντες. Ναι, ναι. Στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό έπαιξε χωρίς τον καλύτερό του παίκτη. Ήταν μια κακή περίοδος για τον Παναθηναϊκό από πολλές πλευρές αυτό, έτσι. Μόνο πανετολικός. Μάλιστα.
Πανετολικός ποιος? Μακάρι να έχει πανετολικό τμήμα βόλεϊ, έτσι. Ξέρω. Μπάσης πάει τώρα για το σερβίς. Δυνατό σερβίς. Out. Δεν ακούμπησε. Φάνηκε ότι ακούμπησε ο παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά μάλλον όχι. 19-17. Τώρα πώς πάει, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός καθαρά, καθαρή νίκη. Μετά ο Παναθηναϊκός θέλει καθαρή νίκη και χρυσό σετ. Αυτό... Ερώτηση κρίσεως είναι αυτή. Νομίζω δεν το ξέρει ούτε η ίδια η Ομοσπονδία. Είναι από αυτά που αλλάζουν κάθε χρόνο. Που... τα ψηλά γράμματα που λέμε. Θα το διευκρινίσουν. Για να μην... Τώρα μας το πει ο συνάδελφος, ο κύριος... πώς λέγεται. Ο κύριος Κατσιούρας. Για αυτό το εννοούσα. Στέρν. Πού είναι ο κύριος Κατσιούρας? Τρώει, τρώει. Τρώνε οι υπόλοιποι. Το υπόλοιπο staff τρώει. Λοιπόν. Ένα το χτύπημα τώρα εδώ το Ολυμπιακό με τον Κουμεντάκη. Όχι, δεν είναι ο Κουμεντάκης. Ο Δαλακούρας είναι. Rotation από τον κύριο Τζουλιάνι. Τζουλιάνι δεν λέγεται. Γεια σου και εσένα Όλγα. 13 με πολλές καρδιές, όχι τριφύλια. Πράσινες όμως. Εντάξει. Πράσινες. 54% επιθέσεις του Ολυμπιακού, 45% για τον Παναθηναϊκό. Out. 20-18. Out το χτύπημα του Ολυμπιακού. Στο συν 2 Ολυμπιακός. Και τώρα θα σερβίρει ο Άξελ Γιάκοψεν. Γιάκοψεν πάει για το σερβίς, βγάζει υποδοχή ο Ολυμπιακός, Κομεντάκη, Τράβιτσα, μέσα. 21-18. Στο συν 3. Μόνο πανετολικός γράφεις, φίλε μου, δεν γράφεις Παναθηναϊκός. Οπότε δεν πίστεψα κάτι συγκεκριμένο. Ό,τι είδα, διάβασα. Τι είπε? Γιατί... ότι είπε μόνο Παναθηναϊκός εννοούσε. Ναι, ωραία μυαλά λέει έχουμε στην Ελλάδα. Μα πανετολικός είπε. Εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά να πούμε ότι γιατί να σνομπάρουμε, ας πούμε, την ομάδα του Πανετολικού. Δεν θα μπορούσε να έχει ένα τμήμα βόλεϊ ωραίο ο Πανετολικός. Φίλε. Γιατί όχι. Έχει ήδη. Πανετολικός γούσου φού λέγεται. Σε ποια κατηγορία? Πανετολικός Γενικός Σύλλογος Φιλάθλων. Έχει επαγγελματικά. Εντάξει, σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Ερασιτεχνική κατηγορία. Κοβάρε το μεταξύ πάει για το σερβίς, 21-19. Στο συν 2 η Ερυθρόλευκη. Αφού με τόσο καιρό λέει εδώ ρε παιδιά. Ναι, πάμε νίκη αύριο. Τι? Όχι, ναι. Δυτικός αλήτης. Είναι πανετολικός? Δεν ξέρω. Όχι. Όχι ρε, δυτική αλήτεια 13 δεν είναι. 13, το 13 είναι. Παναθηναϊκός. Ένας αριθμός. Αλλά νόμιζα ότι ήταν Παναθηναϊκός το παιδί και ότι μας τρολάει. Δεν θυμάμαι αν είναι πανετολικός, η αλήθεια είναι. Το θυμάμαι όμως από το chat, το φίλο. Έχει ξαναγράψει σε παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού του Παναθηναϊκού. 22-19 αυτή τη στιγμή. Ξεσκώνονται λίγο εκεί και στην εξέδρα. 1-1 στα σετ να πούμε έτσι. Και 22-19. Η Ντάλγκο τώρα πάει στο σερβίς. Χιντάλγκο. Γίνεται δυνατό σερβίς, βγάζει την υποδοχή εκεί ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, σε φίλε μου, το καταλάβαμε. Προφανώς Φράγκος. Κάνουμε και εμείς την πλάκα μας. Πετρέας, ωραίο πλασέ από τον Φράγκο και άλλη υποδοχή. Αλλά έχει πέσει κάτω η μπάλα. 22-20. Σωστά. Στο συν 2 αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Πάμε λίγο να φτάσουμε τα 100 άτομα. Έλα να αποκατεβαίνετε εδώ πέρα. 1,70, 1,80, 1,60. Πάμε λίγο τα 100. Πετρέας τώρα το σερβίς. Το γιατί το λες όμως, αφού. Ποιο? Αυτοί που είναι μέσα σε ακούνε. Ναι. Πώς μπορούν οι 66 να γίνουν 100? Άμα κάνουν like και φέρνουν κι άλλους, μπορούν να το κάνουν. Πρέπει να κάνετε όλοι like, παιδιά. 100 like. Λοιπόν, σερβίς τώρα από τον Παναθηναϊκό. Βγάζει την υποδοχή εδώ ο Ολυμπιακός. Τράβιτσα, δυνατό. Blockout. Χτύπημα από τον Στέρν και block out. 23-20. Δύο ανάσες μακριά. Δύο πόντους μακριά για το 2-1. Πρόβλεψη για αιώνιο ντέρμπι. Αύριο, α, ναι, ναι. Να προβλέψει ποιος θέλει αντικειμενικά, όμως παρακαλώ, για το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Φίλε μου Χρήστο, στο ποδόσφαιρο αναφέρεσαι μάλλον, ναι. Αύριο, αύριο. Έλα, έλα.
Το αιώνιο ντέρμπι αύριο. Έχουμε και ένα τρίτο εδώ πέρα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Σπύρο Κατσιούρα. Εδώ, εδώ είσαι. Γιατί το έχετε κάνει έτσι. Έτσι το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Πλάκα κάνεις. Καθόλου. Εσείς τρώσατε καινούργια. Ναι, και αυτά έτσι ήταν. Πριν. Πάνω στρώς. Έτσι το έλα, πεις ένα σχόλιο για το αιώνιο ντέρμπι αύριο. Τι σχόλιο να πω. Αιώνιο ντέρμπι, ποιον βλέπεις νικητή. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό βλέπει ο Σπύρος νικητή αύριο. 24-20. Μέσα δεν παίζει Ολυμπιακός. Όχι, έξω. Έξω. Ναι, στη λεωφόρο. Και ημίχρονο διπλό τελικό. FBL στο 88. Πρώτα εδώ. Όπα, ένας και ακριβή σκόρερ. PBL στο 88. 24-20. Μας είχε ανοίξει το... Στο συν 4 Ολυμπιακός. Μάλλον. Όπα, 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 όπα. Σεισμός. 24-21. Δυνατό χτύπημα του Ολυμπιακού. Και 25-21. Τέλειος και το δεύτερο. Σε 2-1, ρε φίλοι. Δεν ξέρω αν το περιμένατε, παιδιά. 2-1. 2-1. Πάμε για 2-2 τώρα. Πάμε για 5 σετ, ρε. Αυτά τα μάτς πιάνε 5 σετ. Έτσι, 92 άτομα, πάμε. Φτάνουμε τα 100, είδες που ήρθαν και άλλοι. 80. Ναι. 80 τώρα. Επειδή τελειώσει το σετ. Έλα, πάμε, πάμε. Στο 5ο, στο 4ο σετ. 80 άτομα. 100 τώρα πάμε. Επιτέλους, στο επιτέλους. Πού πάει. Επιτέλους, ήρθα Σπύρος. Μάλλον. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Lil Corf. Ο Lil Corf είναι από τον Ιωνικό. Άκου μια ιστορία με αυτό το παιδί. Βλέπω. Είχα πάει στον Ιωνικό και μόλις έγινα από το γήπεδο, ακούω ένα παιδάκι να μου λέει Vasco Sports, Vasco Sports. Γυρνάω, του λέω ποιος εσύ. Μου λέει ο Lil Corf, με θυμάσαι. Του λέω όχι, μου λέει θες μια φωτογραφία. Του λέω ναι, έλα, βγάλουμε. Βγάλουμε φωτογραφία. Αυτά που τα αφήσατε εσείς. Όχι, όχι, τώρα μπε θα βγουν κι άλλοι εδώ στο live. Αυτά που τα αφήσατε. Ποια. Ό,τι Apple το υπήρχε. Αυτά δεν πρέπει να ακούγονται στον αέρα. Έρωτα όλα αυτά που μου τα κρύβουμε τα αρχικά μας. Δεν τα άφησες ρε. Στην λινοθήκη. Λινοθήκη απ' έξω, στο μεγάλο του κουβά. Απ' έξω. Ναι, το πράσινο. Εκεί εδώ ρε. Έχουμε και μια Κωνσταντίνα εδώ πέρα, έλα φανείς. Τι λέει. Ωραία, δεν θέλω φανεί. Τι να φανείς. Α, έχεις κάμερα. Ναι. Καλά. Από Discord. Ναι. Να πούμε εδώ για το φίλο μας, ο Σπύρο τον Κατσιούρα. Επιτέλους κάποιος προβλέπει να πάρει διπλό Ολυμπιακός. Ο πρώτος άνθρωπος είμαι. Ναι, αφού εμείς προβλέπουμε. Αμυγός Παναθηναϊκό το Βάσκα Σπορτ. Παιδιά, αυτοκινήτου εδώ. Έλα. Πόσο άτομα είναι μέσα. Να μου κλειδώσεις, Κωνσταντίνα. 90 στο πορταγκάζ. Έχω μια σακούλα με μια μπανάνα. Έχω βάλει και την μπανάνα σε εκεί. Μια μπανάνα, αν μπορείς φέρτε. Ξέρεις που είναι. Α, δεν ξέρεις. Γιατί το κλείνω. Ναι, δεν ξέρεις που είναι. Είναι μέσα στα παπούτσια μου. Ενώ στο πλάι. Όχι, ενώ μέσα στα σακούλα. Τρώγεται, ρε. Την μπανάνα τρώω στο μέσο, όχι το έξω. Λοιπόν, τι σημαίνει, λέει η μνή. Έχει time out, έχει τελειώσει το set, γι' αυτό κάνουμε πλάκα, μην βγαίνετε. Τι λέει. Τι σημαίνει η μνή. Ύμνος. Υμνή, από το ρήμα υμνώ. Δοξάζω. Υμνή, από το, από το, πώς λέγεται. Από το, από το, πώς λέγεται αυτό. Υμνέο υμνώ. Συμβεί, ήθελε να γράψει. Συμβεί. Τι συμβεί. Κορέκτορς, κορέκτορς. Άμα φρέντο ψάρι, άμα είσαι τον άνθρωπος μπορεί τι να... Τι έχετε ρε μάγκες ποιοι λέει. Τι θα σουλάει. Είμαι πως καλά μαράκια. Γεια σου φίλτακι. Εντάξει, εκμεταλλευτήκαμε το time out και εμείς να κάνουμε την πλάκα μας. Το time out, συγγνώμη, την αλλαγή του set. Τώρα ακούγομαι ακόμα πιο πιωμένος. Περιμέναμε την αλλαγή του set εδώ. 67-65, κερδισμένη πόντι. Προηγείται ο Ολυμπιακός, όπως είναι λογικό. Πάντως βλέπεις τη μόνη πλάκα που κάνουμε. Όλοι λένε εδώ τι έγινε, τι έγινε, τι πάθατε. Άρα τους έχουμε όλους σε γρήγορση. Αυτό είναι σημαντικό. Βλέπουμε και τον Ανδρεόπουλο εδώ σε πρώτο πλάνο. Εγώ αν πάει σε tie break θα πάω για έτοιμο πάντα. Δεν είναι ώρα αυτή να βάζουν αγώνες τώρα. 12 τρελαθούν. Αγώνες βόλεϊ. 12 η ώρα. 9.30 ώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Prime time. Φίλε. Μετά από το play out. Νωρίτερα έχει και play out. 65 άτομα μόνο. Γιατί... Έπεσε τώρα και για το set. Τέλειωσε το set καταλαβαίνεις. Μόλις αρχίσει το επόμενο πάμε για 100 τώρα. Τι λέει ο φίλος. Κάτι δικά τους εδώ.
Τα λέμε. Πρέπει να φωνάξουμε την Κωνσταντίνα να έρθει να το κάνει αυτή. Να δεις πως θα φτάσουμε το άτομο. Έτσι κάνουμε και στη Μαργαρίτα. Όχι. Έτσι κάνουμε και στη Μαργαρίτα. Φτάνε μέσα 100 άτομα και η άλλη μιλάει για νύχια. Ποιος είναι αυτός που σκουπίζει το παρκέ. Την έχεις ακούσει. Την έχεις ακούσει. Τάραφλεξ. Τάραφλεξ. Ωραία, τα έχει μπερδέσει. Νομίζω ότι βλέπουμε μπάσκετ σήμερα, εντάξει. Καλά θα σου πάει. Όχι, δεν τρώμε πατατάκια. Δεν τρώμε πατατάκια. Έχουμε κάτι popcorn να μαθές όμως από πού είσαι. Λοιπόν, ξεκίνησε το τέταρτο σετ. Με σερβίς από τον Παναθηναϊκό. Ωραία υποδοχή. Και πρώτο πόντο από τους πράσινους. Μπράβο. Πολύ ωραίος πόντος. Μπράβο. Με το ξεκίνημα τρομερός πόντος. 0-1 Παναθηναϊκός. Ο οποίος θέλει να κάνει το 2-2. Βλέπω να πηγαίνουμε στο tie break. Για δες εκεί πώς έχουμε τίποτα. Κάτω δεν έχουμε τέτοιο. Λοιπόν, για να σερβίρει τώρα Κοβάρ. Με το νούμερο 2. Ναι. Κοβάρ. Την άλλαξε. Δεν ήταν αυτή να ξέρεις. Πριν συμβεί αυτό. Κατάλαβες τι είναι. Α, ήταν με πρόσωπο. Ναι. Εντάξει. Άλλη ήταν. 0-2 Παναθηναϊκός. Ο οποίος προηγείται αυτή τη στιγμή. Στο συν 2 βλέπετε και 2-1. Μπράβο στατιστική υπηρεσία που το άλλαξε. Λοιπόν, χωρίς γράφημα, χωρίς τίποτα, πάμε να φτάσουμε 100. Λοιπόν. Όχι, παιδιά, η Κωνσταντίνα μας έφερε την μπανάνα. Έλα να σε δει ο κόσμος. Γιατί? Έτσι, για να δώσει ένα σχόλιο. Γιατί? Να πάρουμε κανένα like. Όχι. Όχι, εντάξει. Βλέπω. Λοιπόν, έλα, 0-3 Παναθηναϊκός. Έτσι ξεκίνησε και το πρώτο σετ, να πούμε, έτσι. Ναι, προηγούνταν ο Παναθηναϊκός. Και εκεί κρίθηκε κιόλας το παιχνίδι, το έτσι. Πρώτο σετ. Κρίθηκε. 2-1 κερδίζει ο Ολυμπιακός. Εσύ με ποιον είσαι. Παναθηναϊκό. Εντάξει. Έχουμε και μία Παναθηναϊκό. Έχουμε μία Παναθηναϊκό, έναν Ολυμπιακό. Θα σκριφώ το... Εμείς δεν λέμε. Αυτοί που περιγράφουμε εδώ δεν λέμε. Είμαστε αντικειμενικοί. Ο Χρήστος λέει ότι ο Παναθηναϊκός αν παίξει όπως με τον Άρη και ο Ολυμπιακός όπως με τον ΠΑΟΚ πάει για τριάρα Ολυμπιακός. Εντάξει, παρακολουθούμε άλλο άθλημα βέβαια. Αύριο θα είναι το αντίστοιχο live. Το οποίο να αποκαλύψουμε στον κόσμο. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Άσε μην γίνει καμιά στραβή εκεί στην Ελλάδα. Να μην το αποκαλύψω. Έκπληξη αύριο. Έκπληξη για τον αυριανό αγώνα ποδοσφαίρου. Έκπληξη. Δεν βαίνεις εκεί. Μην αγχώνεσαι. Άμα δεν έρθει εδώ στη μέση, δεν φαίνεσαι. Πάντως κάτι καλό ετοιμάζεται από το Vasco Sports για αύριο για το ποδόσφαιρο. Έτσι, έτσι. Και ας το αφήσουμε εκεί. Δυνατό χτύπημα τώρα εδώ από τον Ολυμπιακό. Η μπάλα θα περάσει εντελώς out. 1-4 προηγεί το Παναθηναϊκός. Αν περάσουμε τα 100 άτομα, θα σας αποκαλύψουμε. Αν περάσουμε τα 100 άτομα, θα δείξουμε την Κωνσταντίνα. Θα δείξουμε την Κωνσταντίνα, θα σας αποκαλύψουμε έκπληξη. Τα 66 γίνανε 68 αμέσως πάλι. Δεν ξέρω, μας ακούνε αυτοί που είναι έξω το live. Στα 100 άτομα δείχνουμε ένα την Κωνσταντίνα. Κοινοποιείτε εσείς, δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα την Κωνσταντίνα, δύο αποκαλύπτουμε τι θα γίνει αύριο στο ντέρμπι. Στα 100 άτομα αποκάλυψε τώρα, φίλε. Στα 100 θα το αποκαλύψουμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Οπότε στείλτε σε φίλους σας όλοι να μπούμε μέσα στο live. Έχουμε τρομερή αποκάλυψη για το ποδόσφαιρο. 2-4. Double score. 71 άτομα. Να σε πάω. Για να δούμε. Λοιπόν, Παγέγκ. Στα 100 βγάζουμε την Κωνσταντίνα. Στα 150 φέρνω ο Θάνο Κοτσάκη. Στο παίρνω. Κατευθείαν, να πω που είναι. Στα 200 φέρνω και τον πάνω. Ο Θάνο Κοτσάκη πήγε για ύπνο. Τι λες, ρε. Πήγε για ύπνο. Αποκλειστικό. 2-5. 2-5 προέγγε το Παναθηναϊκός. Σταματήσαμε στα 71 άτομα όμως. Εντάξει, τώρα θα σταθεί ο κόσμος. 61 πέσαμε, όχι, δεν έχει. Αύριο αποκάλυψη. Ερνάντης πάει. Κωνσταντίνα δεν έχει με τίποτα. Κωνσταντίνα, μη σου πω για να αποκαλύψουμε, πρέπει να πάμε τα 100 like, όχι μόνο τα 100 άτομα. Διάκοψε. Δυνατό χτύπημα του φράγκου. 2-6. Δες, σούπα θα πάει 2. Σούπα θα πάει 2-2. Θα παιχτεί το tie break. Σούπα θα πάει σε 5 set, ρε φίλε. Αυτά τα μάτια είναι ξεκάθαρα 5 set. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα 5 σελίδε. Επανέρχομαι. Εντάξει, 100 άτομα θα σα παρακολουθούν.
Είναι εκεί το τηλέφωνο μου, θα ξανάρθω. 2-5, το σκορ είναι 2-6. 2-6 είπα, ναι. Sorry, μπέρδεψα το κάτω. Την Μπάε πέχει το Ιντάλγκο να κάνει κάτι που... Η μπάλα είναι έχει μέσα. Βρει. Παίκτη Παναθηναϊκού είναι μέσα. Για να το δούμε αυτό. Θέλω. Παρακαλώ πολύ. Βίντεο το control, ναι. Αυτό. Βίντεο check. Θα μας το δώσει, λες. Ένα replay. Λες να μας δώσει βίντεο check. Ένα replay θα το ήθελα. Αν το ζήτησε ο κ. Μοναστηριώτης, ορίστε. Βίντεο check. Πού το ήθελες. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει επαφή και ότι η μπάλα έχει βγει. Απευθείας out. 3-6. Μπορεί να υπάρχει επαφή, δεν ξέρω. Αυτό είναι το μεταξύ της Κωνσταντίνας. Σκεπτικός ο κύριος Ανδρεόπουλος. Έχει κάνει το τσεκ. Το γυρίσαμε. Το βίντεο τσεκ. Το γυρίσαμε. Ολυμπιακός ένα. Διάνε. Το γυρίσαμε. Ναι, από 0-1. Κι όμως είναι μέσα η μπάλα. Μέσα φίλε. Και γραμμή, ε. Ακριβώς τη γραμμή. Είναι ωραίο αυτό το βίντεο τσεκ, ρε φίλε. Είσαι μία ρε, κρυώσαμε. Στάνει. Όντως. Που μπάζει ρε. Δεν μπάζει, δεν νιώσεις, μπάζει. Λοιπόν, δεν είπες ποτέ να μας ανοίξεις την Ελένη. Τι είπα. Ναι. Δεν πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, και αυτό. Έχει φύγει. 11 φεύγει. Πάμε παιδιά, πάμε να φτάσουμε λίγο τους 100. Έλα λίγο. Δώσε λίγο, δώσε. Δώσε. Πάμε για 100. Και πίσω μας ανοίξει μας τώρα. Τι κάνει κρύο. 3-7. Ποιος θα μας ανοίξει. Χρησιμοποιεί τον πάνελ μας. Ας μην το συζητήσει αυτό. 77 άτομα είμαστε. Κωνσταντίνα ετοιμάζεται να βγει στον αέρα. Πάμε για 100, παιδιά. Πάμε για 100. Και έχουμε και αποκάλυψη για τον αυριανό αγώνα στο ποδόσφαιρο, έτσι. 3-7, δυνατό χτύπημα του Φράγκου. Ωραία υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Στα πόσα like να τη δώσουμε την αποκάλυψη. Πόσα έχουμε. 55. Ω! Είμαι ευχαριστημένο, φίλε. Στα 100. Όχι στα 100, είναι πολλά τα 100. Στα 70. Έκανα και εγώ το like. Στα 70. Στα 100 άτομα και στα 70 like. Τέτοιο. Πόσο είναι τώρα. Time out. Ωραία, τα time out μας ρίχνουν. Δεν έχει αγωνιστική δράση. Να πούμε ότι έμεινε και η Καρδίτσα, έτσι. Πέφτει ο Ιωνικός. Καρδίτσα έκανε κάτι απίστευτο. Τι έκανε η Καρδίτσα. Καρδίτσα έβαλε ένα buzzer beater. Πώς μπήκε, μέτρησε, δεν μας δείξανε ποτέ replay. Μέτρησε, σώθηκε η Καρδίτσα. Πώς έγινε, πετάχτηκε μία μπάλα. Έπεσε ο Ιωνικός. Ναι, έπεσε ο Ιωνικός. Λοιπόν, εγώ άμα δεν έρθει ο Θάνος Κοτσάκης, δεν πάω να κλείσω αυτό το live. Δεν πάω να διανοηθώ ότι έχει κοιμηθεί. Για να δούμε. Τι είπε ο Μπάμπης. Τι είπες. Είπε κάτι. Για αύριο. 8.30 ώρα. Τέλος κοφίλες. Να έχουμε φάει. Όχι, 8.30 να είμαστε κάτω στη γραμματεία. Να έχουμε τελειώσει με όλα. Να έχεις φάει. Διάκοψεν. Δυνατό χτύπημα, η μπάλα στο φιλέ. 3-8, 4-8. Αυτό τι είναι, προστάθει. Λες να το ανατρέψει πάλι ο Ολυμπιακός. Έτσι ξεκίνησε και το προηγούμενο σετ. Κύπελλο. Τελικός, τι είναι. Ναι, δεν γινόταν. Τελικός είναι. 4-8. Δεν γίνεται, γιατί εγώ θα φύγω αρχικά. Α, δεν γίνεται, όχι, ξεκίνησε όλο. Και μετά θα φύγω. Δυνατό χτύπημα τώρα που έρχεται από πίσω με τον Ερνάντες. Βγάζει την υποδοχή ο Ολυμπιακός τώρα. 4-9. Πέρασε η μπάλα, είσαι απέναντι. Θα πάρω και κλειδιά Θοδίου, ε. Όλα. Πρόσβαση. Σόρτ. Ετοιμάζεται σόρτ, παιδιά. Από τρομερό γήπεδο της Ελλάδας. Δεν μπορώ να πω τοποθεσία. Λοιπόν, 4-9. Στο συν 5 ο Παναθηναϊκός. Δεν θα το χάσει. Σούπα, θα πάμε σε 5ο σετ. Έτσι είναι σήμερα. Πρέπει να πάει σε 5ο σετ, ρε φίλε. Υπερορία. Βγάζει την υποδοχή εδώ η Ντάλγκο, χτυπάει στο πρώτο χρόνο. 5-9. Μην λέτε μεγάλα λόγια γιατί ο Ολυμπιακός είναι σήμερα στο παιχνίδι της ανατροπής, έτσι. 5-9 στο συν 4 η πράσινη. Πάει τώρα σερβίς εδώ ο Ολυμπιακός. Έχουν ζεσταθεί λίγο και οι φιλάθλοι, δεδομένου της ανατροπής έτσι που έχει γίνει. Όπως είναι λογικό. Και ο Λινάρδος, ο οποίος τώρα θα σερβίρει. Πού πας, σερβίς. Ναι, δεν βλέπεις. Αφήνω. Για να δούμε, δυνατό χτύπημα τώρα εδώ από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός χτυπάει στον πρώτο χρόνο. Block out. 5-10. Κωνσταντίνα, δεν τη βλέπω στον αέρα. 70 άτομα έχουν σταματήσει. Μη φαίνεσαι, ποιο εκεί.
Όχι, ψιλοφέν. Εντάξει, τώρα δεν είσαι εκεί καλά. Την έχουμε πάντως εδώ, stand-by, άμα θέλει. 75 άτομα, για να δούμε. Stand-by, Κωνσταντίνα, δίπλα, τίποτα, μία κίνηση κάνω. Σηκώνομαι εγώ και κάθεται αυτή. Πάμε, κάντε ένα like, ρε παιδιά, κάντε ένα subscribe, κάτι, κάντε. Γιάκοψε. Να ανεβούμε. Προδοχή από τον Ιντάλγκο, χτυπάει τον πρώτο χρόνο εδώ, μέσα. 6-10. Όταν μένει ο Σπύρος, Ολυμπιακός παίρνει πόντους. Εδώ έχει λερωθεί το... Έχει λερωθεί εκεί πέρα το... Έχει... Πρέπει να το πεις στον αέρα. Όχι στον αέρα. Behind the scenes. Λοιπόν, 6-10. Στο συν 4 Παναθηναϊκός. Στέρν πάει για το σερβίς. Στο συν 4. Στέρν θα σερβίρει. Βγάζει υποδοχή το λίμπερο του Παναθηναϊκού. Γιάκοψεν και ο Κοβάρ. Πάντως, 6-11. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τους βασικούς. Ο Ολυμπιακός βλέπω κάποιες αλλαγές. Βλέπω κάτι Λινάρδους, βλέπω κάτι... Δεν θα έλεγα ότι επηρεάζει την... Την εξέλιξη. Όχι. Όχι, η ομάδα, άμα δεις του Ολυμπιακού, μπορεί να... Άλλοτε μπαίνει κάποιος αναπληρωματικός, άλλοτε μπαίνει άλλος. Κοβάρ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παίζει ο Στέρν, παίζει ο Ιντάλγκο. Σίγουρα, αλλά παίζουν και άλλοι. Μπλοκ από τον Παναθηναϊκό. Παγέγκ. Εδώ τώρα δεν πέρασε μπάλα. Ο Τράβιτσα παίζει. Δεν νομίζω. Δεν... Τράβιτσα πίσω είναι και αρχηγός. 6-12, ξανά double score. Τράβιτσα να πούμε εδώ για τον κόσμο, άμα δεν το γνωρίζει, ότι έχει τρομερό βιογραφικό, έτσι. Αρχηγός στην Εθνική Ιταλίας, κατακτήσεις. Είναι μεγάλος παίκτης για το ελληνικό βόλεϊ. Μεγάλος γνώστης. Είναι γνώστης στα βήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση αυτή, κυρία Μοναστηριώτη. Καλό το λες, εσύ 77 άτομα έχουμε μέσα να πούμε. Και στην Κωνσταντίνα δηλαδή, να ενημερώσουμε. Πάμε για 100 παιδιά. Δεν έχετε ξαναδεί Κωνσταντίνα, αλήθεια. Ο Χρήστος ρωτάει, δίλημα λέει, Μέση ή Ρονάλντο. Ρονάλντο ρε φίλε μου. Ιντάλγκο. Θα έρθει ο Μέση αύριο. Αύριο θα έρθει ο Μέση. Πάρουμε μια συνέντευξη. Μην αποκαλύψεις. Ιντάλγκο, δυνατό σερβίς. Υποδοχή από το Ζήση. Γιάκοψεν. Πέρασε μπάλα απέναντι. Και άλλη υποδοχή όμως από τον Ολυμπιακό. Κουμεντάκης. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την άμυνα. Περνάει απέναντι με πλασέ. Φράγκος. Γιάκοψεν στην άλλη πλευρά. Ερνάντες. Block out. 7-13. Κοντρόλ. Κοντρόλ. 7-13. Σας είπα, θα πάει σε 5 set, ρε φίλε. Το πέμπτος στα πόσα λίγη. Στα 15 ευτυχώς. Ναι. Να πάμε για έπνο, δεν γίνεται. Πετρέας. 15-13 θα έρθει. Το πέμπτος. 7-13. Έχει και ρεβάνς, παιδιά. Σε έχεις δύο δουλειές να κάνεις, ε. Τι κάνεις. Περίμενε. Να δώσεις... Το κινητό σου. Το κινητό μου, ναι, θα το δώσω. Και το δικό μου. Κωνσταντίνα, να σου δώσω το κινητό μου. Όχι, ρε. Όχι, να πούμε ότι έχουμε 85 άτομα αυτή τη στιγμή. 85! Ζεσταίνεται ο κόσμος για Κωνσταντίνα. Ζεσταίνεται ο κόσμος για Κωνσταντίνα. 85, σε άλλα 15 βγαίνεις. 15 άτομα, παιδιά, ακόμα και βγάζουμε. Και αποκαλύπτουμε για αύριο, έτσι. Θα κάτσω απλά εδώ πέρα. Θα χαιρετήσεις τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε time out τώρα. Πόσο είναι το σκορ, 7. 7-15. 7-15. Τι είναι να μας πάρεις. Όχι, μην μας πάρεις από εμάς. Σας πάρω. Όχι, θα σου δώσω εγώ μπουκαλάκι μικρό. Θα πιω λίγο. Μην πάρεις από εκεί, μην πάρεις. Λίγο. Μην βγεις, άστα. Θα σου δώσω εγώ. Άνοιξε το ψυγείο. Νερό θέλω. Έχεις το ψυγείο. Άνοιξε το ψυγείο. Σίγουρα. Ναι, αριστερά. Έχουμε μικρά ρε γι' αυτό. Εκεί, μπράβο, πάρε. Ωραία. Τέτοια να σου κάνω το καλοκαίρι. Όχι, άστο. Έχουμε πληρώσει χρυσάφι. Το νερό πάρε. Αυτό. Έχει παγάκια. Θέλω να με ρωτήσεις. Όχι, είναι λίγο κρύο, αλλά εντάξει. Στόχο το ψυγείο, η πολυτερική. Όπα, 75, μην πέφτουμε. Έχουν όρεξη και για πέμπτο σετ. Δεν μας ρωτήσανε, φιλτάκι. Και εμείς διστάζουμε. Πετρέας. 7-14, double score. Σιγά σιγά. Είναι πολύ κρύο, σιγά σιγά.
Και άλλο δυνατό χτύπημα το οποίο έγινε τώρα. Πάπα, πήγε να κάνει κάτι απίστευτο τράβιτσα εδώ. Τράβιτσα ήταν. 7-15. 6-4 πέμπτο σετ. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν θα το έβαζα το χέρι μου στη φωτιά. Βόλεϊ είναι, τα έχουμε δει όλα. Ο Πετρέας πάει να σερβίρει τώρα. Όχι, βάζω. Να το χτύπημα του Πετρέα. Μας κάνε βάλε μας, άμα είναι να μπουν παραπάνω άτομα, βάλε μας. 7-15. 8-15. 79 άτομα, έλα πάμε λίγο, πάμε. Κάντε και like, αφήστε και το... Ρε, στο αρχίζω, άμα φέρω τον Κοτσάκη θα φτάσει 100 ώρα. Αλήθεια σου λέω. Το έχω κάνει με τον Ολυμπιακό, είχαμε 80 και μόλις τον έβγαλα πήγε 150. Και κάπα 6 ο συνοδός. Ναι, θα γίνει. Ανοίξει όλα το πάντα. 8-15. Παγέ... Ο Πάγενκ τον είπε ο συνάδελφος εκεί. Παγέγκ. Αλλά... Τέλος πάντων. Σημασία έγινε κανάσο, ο Ολυμπιακός μειώνει. Και το χέρι στη φωτιά αρχίζει και καίγεται. 9-15. Πάλι Παγέγκ στο σερβίς. Πόσα... Στα 5. Βασικά στα 4, στα 3. Μέσα στο... Στα 25, στα 25. Oh. Κοπέλα, μην ξέρει πολύ ρε. Δεν μου ξέρει. 9-15. Δείχνει να μην πατάει καλά το πόδι το Στέρν. Κάτι που το γύρισε, κάτι έκανε. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Σε πρώτο χρόνο συνεχίζει και πληγώνει την άμυνα του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός. Σήμερα. 9-16. Σε πρώτο χρόνο. Σούπα, το πάρει αυτό το σετ. Πάμε, νομίζω στο tie break θα γίνουμε περισσότερο. Θα φτάσουμε 100, ναι. Δυνατό χτύπημα, δες εκεί μια μπάλα, δες εκεί μια μπάλα, η οποία χωρίς λόγο κινείται την ώρα που παίζει το πόντος. Αυτό κανονικά απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Από τα ball boys, αλλά εντάξει, δεν το είδα εκεί κανένας. Το αερό μπλοκ εδώ. Τώρα, Ιντάλγκο, Κουμεντάκης και άλλο μπλοκ πάνω να 20. Out. Block out. 10-16, στο συν 6 η πράσινη. Βλέπω, έχετε όρεξη για ποδόσφαιρο. Μπεντζεμά, Ριβάλντο, εδώ, Χατζηπαναγκής. Αλλά μιας που παρακολουθούμε βόλεϊ, να πούμε, αφού πετάνε ονόματα εδώ οι φίλοι, να πούμε ποιον να αναφέρουμε. Αφού για τον Αγκάμες. Τι είναι αυτός. Το Σερτσίς. Ποιος είναι ο Αγκάμες. Όχι. Ο Αγκάμες ήταν απίστευτος, ακραίος. Α, βολεμπολίστας. Του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατέκτησε κύπελα. Πήγε, έφυγε, πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Και... Ενώ είχε αγαπηθεί όσο. Όσο Σπανούλη. Όσο κανεί σχεδόν από το. Τον Ολυμπιακό. Του Παναθηναϊκού. Α, Παναθηναϊκού. Του φιλαθλητικού του Παναθηναϊκού. Έφυγε, πήγε στον Ολυμπιακό. Και τρομερό παίκτη ο Αγκάμι. Εγώ θυμάμαι. Αγάπησα το βόλεϊ από τον Αγκάμι. Πότε ήταν αυτό, πόσο παλιό. Το ήταν το 2007-2008 στον Παναθηναϊκό. Τότε δεν έβλεπα βόλεϊ. Πήγε το 12-13-14. Δεν θυμάμαι. Δεν είπαμε εδώ να μιλάμε ηλικίε. 11-17. Ληξιαρχείο εδώ, Κωνσταντίνε, ό,τι θέλετε. Τα σχόλιά σας περιμένω να δω ποιος θυμάται τον Αγκάμι. Και αφήστε τα ποδοσφαιρικά. Γεια! Ωραία τα λέει ο συνάδελφος. Τέλεια τα λέει ο συνάδελφος. Τα έχει πιάσει το νόημα. 11-17. Πάλι ο Ραγγέλ. 11-18. 11-18 στους είναι 7. Πανικός. Ωραία. Και το είπα για πλάκα ότι θα πάμε σε 5 σέτα, αλλά τελικά δικαιώθηκα. Πάμε για ύπνο. Σας κλείσουμε στο 5ο σετ, δεν πειράζει. Αφού δεν είστε πολλοί, δεν κάνετε like, δεν σχολιάζετε. Να το κλείσουμε μάλλον. Το κλείσουμε το μαγάζι. Υπερορία. Κάρτα, δεν χτυπήσαμε ακόμα. Μας παίζουν με το φράγκο, αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Μπάς. 4 σερβίς ο Μπάς, ένα χαμένο σήμερα. Νίκος Σαμαράς ο πρώτος, σωστός. Σωστός ο φίλος και είναι και να πούμε ότι... Μπράβο, αυτό το θέλω να πεις. Το League Cup, εννοείται. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω να πεις. League Cup Νίκος Σαμαράς. Έτσι ονομάζεται το... Η διοργάνωση. Η διοργάνωση, το κύπελο. Ο οποίος θα πω τώρα και κάτι ωραίο για τον Νίκο Σαμαρά, το οποίο δεν θα το ξέρεις ούτε εσύ πιστεύω. Θα σου πω τώρα, κάτσε να δούμε αυτόν τον πόντο, γιατί πέρασε μπάλα απέναντι, δυνατό χτύπημα. 11-19 ο Παναθηναίκος. Καλή άμυνα. Νίκος Σαμαράς, ξέρεις από πού... κατάγεται ο Νίκος Σαμαράς. Από ποια περιοχή της Ελλάδας. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Σε ποιες αδιάβαστα. Δεν το ξέρω. Και είναι βολεμπολίστας.
Δεν ξέρω από πού κατάγεται. Λοιπόν, κατάγεται από τη Λίμνο και γι' αυτό το γήπεδο του Ηφαίστου Λίμνου που έπαιζε στην Basket League, αν θυμάσαι, το θυμάσαι τον Ηφαίστο Λίμνου. Που έπαιζε στην Basket League. Τον θυμάμαι τον Ηφαίστο. Με τα κόκκινα, τα μπορντό, τα ωραία, τα χρώματα τη φωτιά. Ηφαίστο φωτιά, ναι, βέβαια. Ναι. Τι θα φορέσει, πράσινα. Το γήπεδο του Ηφαίστου Λίμνου λέγεται Κλειστό Γυμναστήριο Νίκο Σαμαρά. Uh-huh. Έχει πάρει το όνομα από το βολυμπολίστα εδώ, τον Νίκο Σαμαρά, που έχει πάρει και το League Cup, έτσι. Τον Αετό, όπως μας υπενθυμίζει ο Φιλτάκης. Έτσι, να μαθαίνουμε λίγο την ιστορία. Γιατί όσο ζεις μαθαίνεις. Ναι. Να μαθαίνουν οι παλιότεροι. Οι νεότεροι. Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Θα μπέρδεψα, εντάξει. Είναι η ώρα δύσκολη τώρα. Όσο ζεις μαθαίνεις, οπότε. Για να δούμε, 11-20. Στο ΣΥΝΕΝΕΑ ο Παναθηναϊκός. Νομίζω κοιμούνται και αυτοί, εντάξει, τώρα τι να πεις. Τράβιτσα ήδη έχει. Κούραση, αυτό κατέβασε διακόπτη. Αυτό λέει και ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, άμα το λέω καλά. Αυτός δεν είναι. Τον είχες και γείτονα κάποτε. Στη Λιμνό. Στη Λιμνό. Δεν μας γράφει, θα μας γράψει. Για να είναι από τη Λίμνο, ρε φίλε, στη Λίμνο θα τον είχε. 11-20. Λοιπόν, στο ΣΥΝΕΝΕΑ Παναθηναϊκός. Πάει τώρα να σερβίρει εδώ το τριφύλι. Βγάζει την υποδοχή ο Εντάλκο. Άσος. Δεν πάει εκεί. Πού θα πάει. Εδώ πού είδαμε ένα σουρεάλ σκηνικό. Πού πήγε να πάει ο άνθρωπος. Μέσα στον πάγκο. Ο Λούλης. Ο Λούλης σηκώθηκε όμως. Είδες. Ο δικός μας άστας. Ο Λούλης σηκώθηκε. Λέω του Παναθηναϊκού. Ο δικός μας. Από εδώ που φαίνεται. Αυτό θέλω να πω. Από τη Λίμνο είναι η γυναίκα του. Σε πιάνε αδιάβαστο. Τι. Από τη Λίμνο είναι η γυναίκα του. Του Νίκου Σαμαρά. Όχι αυτός. Εντάξει ρε παιδιά. Έζησε το μεγάλο μέρος της ζωής του εκεί. Και το λέγεται και Νίκο Σαμαρά στο τέτοιο. Το κλειστό γυμναστήριο. 12-21. Αμέσως να με βγάλει αδιάβαστο ρε φίλε. Ο φίλος, όχι εγώ. Ο Τάκης. Ο Φιλτάκης. Αμέσως ρε Φιλτάκη. 12-21. Στο ΣΥΝΕΝΕΑ Παναθηναϊκός. Να μας γράψεις όμως από πού κατάγεται ο Αγκάμες. Αυτό θέλω να πεις. Και ο Λινάρδος πάει για το σερβίς. Για να δούμε. Λινάρδος. Δεν, είστε 70. Είστε Κωνσταντίνα. Θα πάει για ύπνο. Κωνσταντίνα πάει για ύπνο σε λίγο. Ερνάντες. Πού κοιμά. Στο K11. Όχι, σε ποιο κοιμάσαι. Α, μέσα έπεσε. Έρε το K11. Τι. Ρελές αναμνήσεις το καλοκαίρι. Φοβάμαι. 13-21. Σαν να ξύπνησαν λιμπίκι. Όχι. Ξύπνησαν λίγο, όντως, 13-21. Μπράβο. Δεν γυρνάει αυτό. Είναι... Δεν γυρνάει, είναι του Παναθηναϊκού αυτό το σετ. Πρέπει να γίνουν τρελά πράγματα. Το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Εντάξει, ναι, και η διαχείριση των προπονητών σε αυτό το σημείο παίζει ρόλο για τη συνέχεια. Δηλαδή, σίγουρα. Εδώ βλέπεις έχει κάνει και αλλαγές και ο Ολυμπιακός. Αυτό σου είπα, ο Ολυμπιακός έχει κάνει περισσότερες από τον Παναθηναϊκό. Πολλές αλλαγές. Ναι. Πάει να χτυπήσει το tie break, να πάρει την νίκη στην έδρα του. Κοίτα, είναι ένας τίτλος ο οποίος δεν κρίνεται και πολλά από το πρώτο μάτς. Έχουν καταλάβει όλοι ότι πρέπει να τα δώσουν όλα στο δεύτερο. Γιάκοψεν, δυνατό χτύπημα, πέρασε μπαλά απέναντι. Πάγενκ. Μέσα. Πόντους για τον Ολυμπιακό. Όπα, 14-21, 3-0. 4-0. Καλά, δεν λέω. 74 είστε. Κριστόφ Βαζέχα, λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος. Γάλλος παίκτης κι αυτός. Ο Βαζέχα δεν ήταν στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιριστές γράφουν. Μόνο φίλοι. Ο Φιλτάκης μόνο. Βόλια βλέπουμε, ρε παιδί. Διαβασμένος. Μην μπερδεύεστε. Τώρα ψάχνει να βρει που κατάγει το Αγκάμες για να μου γράψει. Τι. Δεν το ξέρεις, άργησες. Από το Περού λες είναι ο Αγκάμες. Άργησες, φίλε, άργησες. Είναι όμως. Περουβιανός. Μπορεί. Είναι. Δεν ξέρω. Εγώ ρώτησα το Φιλτάκη να μου πει. Εγώ δεν το ήξερα. Κοίτα, αν το λέει ο Φιλτάκης είναι εγγύης. Κούβα είναι ο Ερνάντες. Αυτός δεν είναι Κούβα, Κουβανός. Ναι. Ο Αγκάμες. Ναι. Πού σε έζει, τελειώνει κι ο ένας, έζει κι όλος. Είναι Λατινοαμερικάνο. Λατινοαμερικα. Πώς το σε. Πώς πήρες το σε. Ήταν έστρα στο κρεβάτι. Μα, νόμιζα ότι χιόνις. Ποιος, Λινάρδος. 2-1. Ο Λινάρδος είναι Έλληνας, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Καλά, αυτός είναι. Μπορεί να είναι και Κύπριος καμιά φορά.
Όχι, όχι. Καλές έχει. 15-21. Όχι, 14-22, συγγνώμη. 87 άτομα να πούμε ότι είμαστε και ανεβαίνουμε. Για πάμε, πάμε. Πάμε, παιδιά, είμαστε πολύ κοντά. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ δίπλα μου. Να τη βλέπουμε. Να πούμε, ότι έχουμε... να πούμε ότι θα κάνουμε και αποκάλυψη για τον αυριανό αγώνα. Έτσι, άμα δεν αλλάξει κάτι, θα ανακοινώσει και το στο ποδόσφαιρο. 14-22. Να το χτύπημα τώρα εδώ του Γιάκοψεν, τράβιτσα στον πρώτο χρόνο, βγάζει την υποδοχή ο Παναθηναϊκός. Γιάκοψεν, πέρασε μπάλα απέναντι με τον Μπάση. Μεδεύτηκαν εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πλασέ, ωραία, αυτό είναι το πλασέ. Πόσο, 90? 90. Όπα, 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 όπα. Ετοιμάσου, Κωνσταντίνα. Έρχεται τρομερή αποκάλυψη. Έρχεται τρομερή Κωνσταντίνα. Και Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα στα 100 το έχουμε υποσχεθεί. Ιντάλγκο. Για να δούμε. 15-22. Τζιμπρίλ, Σισε, Ζιλμπέρτο Σίλβα, εδώ έχουμε Κωνσταντίνα. Για να δούμε. Τι να κάνουμε, ρε το Σισε. Μπροστά στην Κωνσταντίνα, κάνει δεν πιάνει τίποτα. Άου την μπάλα, 15-23. Τώρα και μην τελειώσει το σετ και βγει μετά η Κωνσταντίνα και δεν έχει τι να πει. Πέφτουμε, 86. Τίποτα, πέσαμε, stop. Πόσα? 86. Περού, Περού, το καταλάβαμε, εντάξει. Από το Περού. Δεν γνωρίζαμε, εγώ δεν το γνώριζα. Εντάξει, ο φίλο. Ήξερα ότι είναι Λατινοαμερικάνο, δεν το θυμάμαι. Μου διέφευγε από πού είναι. Το Google, λέει. Όταν δεν ξέρει. 15-23. Καλησπέρα από Μπαρανκίλα, Κολόμπια. Την Κολομβία. Γεια σου από Λουτράκι, Κορινθία. Πολύ κοντά. Τι είναι τώρα. Όχι, έξω είναι η μπάλα. Πότε για τον Παναθηναϊκό. Δόθηκε για τον Ολυμπιακό στην αρχή. Έξω η μπάλα. Το βάρο σερβίς. 15-23. Κόβαρ. Κόβαρ ή κόβαρ. 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 15 σερβίς, ένα χαμένη, τρεις άσοι. Από Κούβα ήταν, λέει, ο Ερνάν Γκόμες. Γιατί το κυνήγησε κάτι. Ερνάν Γκόμες. Στον μπάσκετ, τον μπασκετμπολίστα, ο Ισπανός. Παίζει στο NBA, ο Ερνάν Γκόμες. Α, ναι, θα με συγχωρέσετε, αλλά το μπάσκετ δεν. 15-24. Εδώ μόνο πόλη. Πάμε για 5-4, Κωνσταντίνο. Ναι. Πάμε για 15-24. Ο Σπύρος πού είναι. Δίκλα. Να μαντέψω. Δίκλα. Α, εντάξει, sorry, ναι. Συγγνώμη, Κωνσταντίνο, μην άφησε. 15-24. Ερνάντες. Βγάζει την υποδοχή. Γιάκοψε. Χτυπάει τον πρώτο χρόνο. Και εγώ ήρθα επειδή μου αρέσει να με ναι, ναι. Ακούω πολύ. Σ' αρέσει το Βάσκο Σπόρτς. Μου αρέσει να το ζήσεις. 15-25. 2-2. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε, σε πέμπτο σετ. Αυτά είναι. Το ξέρα. Τέτοια μάτς που στάρουν. Τώρα ό,τι και να γίνει. Τι. Ό,τι και να γίνει. Τι να γίνει. Ό,τι, όποιος και να πάρει το tie break. Ναι, είναι ανοιχτό το παιχνίδι, θα κερδίσει το άρθρο. Κάτσε να ακούσουμε, να ακούσουμε. Περίμενε. Να δούμε αν ενδιαφέρει αυτό με την καθαρή νίκη. Να δούμε να μας πει λίγο και ο κύριος μου, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, πώς λέγεται. Να μας πει. Διακοπή μας λέει. 88 άτομα τώρα. Τώρα παιδιά το πέμπτο σετ τίποτα. Πέμπτο σετ δύο λέξεις θα ξέρετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, στα 100 άτομα δίνουμε την Κωνσταντίνα live και δίνουμε και αποκλειστική πληροφορία. Για το ντέρμπι αύριο. Για το ντέρμπι του αυριανό στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, μόνο ο Βάσκο Σπορτς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό για αύριο. Ποτέ, δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ. Θα γίνει για πρώτη φορά. Δεν μοντάρετε, φίλε. Ό,τι λέγεται ζωντανά μένει. Ό,τι γίνεται στο λιτράκι μένει στο λιτράκι. Ναι. Λοιπόν. 88 άτομα εδώ πέρα. Και νερό γιατί έχει πανηγύρι. Έχουμε να φάμε τίποτα. Να πανώνει. Α, έχουμε κάνει. Πώς έχει, μην τα κουνείς, θα πέσει κάμερα. Μην τα κουνείς, θα πω. Σε λίγο, μόλις τελειώσει αυτό. Δώσε μόνο 10 λεπτά. Οπα. Είναι πουρή άνθρωπε. Τι κάνει ο άνθρωπος, ρε. Είσαι τρομερός, είσαι τρομερός. Έβγαλε popcorn εδώ. Σαν τον κοτσάκι που είχε βγάλει το κεφτή αυτό. Είχε βγάλει τα ψητά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κοτσάκης έχει βγάλει τα ψητά, να ξέρετε. Έχει βγάλει τα ψητά πάνω. Έχει και βυστίκια μέσα. Έχει βυστίκια. Τα ρίξαμε μέσα. Περιστέρι Παναθηναϊκός αύριο, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Άρης Προμηθέας, κυρίες και κύριοι. Τρία μάτς, όλα παράλληλα, 4:15. Τελευταία αγωνιστική.
Αυτό ήθελα να πω. Το παρόν βίντεο περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Όχι, 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 μην κάνεις, ρε. Τι κάνεις, τι είσαι το λόγος. Σκέτει κάτι σκάρι, φόρετ. Τι κατώκα. Τι έκανε. Ναι, μπορεί να σου κάνει την πορετάζ. Μας έχει γίνει. Αν μας κλείσουν τώρα για τα ποπκόρν. Τώρα 12 η ώρα να μας κλείσουν για τα ποπκόρν. Όπα, όπα, όπα. Γύρωμα. Λοιπόν, 83-90 κερδισμένη πότη. Να, θα σου πάνε 20. Λέει για τον Γκόμες το βολεμπολίστα. Τι έφυγε. Α, εντάξει. Χέρμαν Γκόμες μου είπες. Όχι Γκόμες. Ναι, και εγώ έτσι μπερδέθηκα. Χέρναν Γκόμες. Ερνάντ, Ερνάντ λέει. Α, Ερνάντ Γκόμες. Άλλος είναι αυτός. Αυτός είναι ο βολεμπολίστας. Ναι, Ερνάν Γκόμες εγώ νομίζω. Τον ήξερα τον Γκόμες. Και εγώ έτσι διάβασα. Πόσα άτομα είναι. Ετοιμάζομαι. 84. Εντάξει, τώρα τίποτα δεν κάνετε. Στο όριο είμαστε. Αντικειμενικά τίποτα δεν κάνετε. Στο όριο είμαστε. Τώρα εδώ νομίζω στο 5ο set θα φτάσει τα 100. Πάμε παιδιά, όλοι subscribe και like. Γιατί πάμε. Να ευχαριστώ εγώ άμα είστε λιγότερο. Ο Αργύρης Μαρ, ο Αργύρης Μαρ λέει είναι μέσα και είναι άδειο το γήπεδο. Και είναι και Παναθηναϊκός. Είναι μέσα και Παναθηναϊκός. Ναι. Είναι ωραίος, είναι μάγκας. Εντάξει, δεν ξέρω. Μη σε βρούνε φίλε. Προσχή μου φάσκα μπαγάκια. Έφαγα πριν. Εκεί που πνιγόμουν, έφερα μπαγάκια. Φαίνεται άδειο το γήπεδο, είναι αλήθεια. Το ένα φέτο που μπαίνετε και με βλέπετε να τρώω τα popcorn, παρακαλώ μην ανησυχείτε. Έχουμε διαφημίσεις. Συνεχίζεται η μετάδοση κανονικά. Τώρα ξεκινάει το tie break. Έτσι. Στου 15 πόντου. Ιντάλγκο, Ιντάλγκο πα στο σερβί. Να δούμε ποιο θα πάρει το παιχνίδι. Στο ready, με Λίνα Μερκούρι. Τώρα αυτό έχει μουγκλάρει τα πάντα όλα να βρει. Τα ξέρει όλα. Ο Γκόμες λέει έπαιξε τον Πάπ το 15-17 στον Ολυμπιακό, ήταν πιο παλιά. Όχι, είναι έξυπνος ο Φιλτάκης, είναι σοφός. Για να δούμε δυνατό χτύπημα τώρα εδώ. Κουμεντάκης, περνάει απέναντι την μπάλα. Και άλλο δυνατό χτύπημα στον πρώτο χρόνο, out. Στον δυνατό, μετά θα πάμε μια security, ρε. Ένα 1-0 Ολυμπιακός. Βλέπω τα λέτε τάβλο της στο live, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Σήμερα ναι, σήμερα ναι, γιατί είναι παιχνίδι το οποίο είναι τηλεοπτικό. Στα παιχνίδια τηλεοπτικά κάνουμε πλάκ. Okay. Πάρα πολύ και δεν περιγράφουμε πολύ. Είμαστε εδώ για την παρέα, ρε. Καλά, δεν λέω. Για την παρέα δεν είμαστε. Είμαστε για την παρέα, παιδιά. Παίζει όλα και βυστήκια μέσα. Δεν το είπα. Α, νομίζω ότι σε άλλα. Όχι, όμω χθε τα βάλαμε μέσα. Πάμε στο δω. Ιντάργκο, δυνατό χτύπημα. Μέσα! Out είναι, ρε. Ο Λάισμαν έχει δώσει μέσα. Ποιο Λάισμαν, ρε. Ο βοηθό έδωσε μέσα. Ο διαιτητής είναι ότι έχει πει ο διαιτητής. Σίγουρα είναι ότι έχει πει ο διαιτητής. Το πήρε πάνω. Καλά, θα το δουν το βίντεο τσεκ γιατί είναι ένα τελικό. Δεν θα το δουν. Δεν ζήτησε κανείς. Άρα είναι λάθος στο επόπτη. Είναι λάθος στο επόπτη. Πετρέας, δυνατό χτυπημά. Η μπάλα σου φιλέ. 2-1 Ολυμπιακός. Έτσι, να πούμε ότι το μάτς μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Έτσι γι' αυτό. Ποιο το λέει αυτό κάποιο. Όχι, αλλά. Τηλεοπτικό. Δεν λέμε εδώ ούτε καλά ούτε τίποτα. Τηλεοπτικό, τηλεοπτικό, εντάξει. Συγγνώμη. Ούτε από τέτοιε προϊόντε, ούτε κανάλια, ούτε. Αγέννη. Μαθαίνω από. 2-1 για το Ολυμπιακό. Επειδή είναι τηλεοπτικό το match, γι' αυτό το λόγο και εμεί εδώ κάνουμε λίγο πιο πλάκ. Αυτά τα live παίρνουν περίπου στα 100 άτομα, τα οποία. Blockout, τα οποία είναι και πολλά τα 100 έτσι για παιχνίδι το οποίο είναι τηλεοπτικό. Blockout. Blockout. 2-2. Και έχουν βάλει να μα τρελάνουν και να μα κρατήσουν ξύπνιου. Εμένα μου αρέσει αυτό. Στον πόντο θα πάει. Ερνάντε. Τώρα. Ερνάντες με το νούμερο 19. 2-2, η απόλυτη ισορροπία. Πάει για το σερβίς. Δυνατό σερβίς, βγάζει την υποδοχή Ολυμπιακός. Κουμεντάκης, διαβράς. Δυνατό χτυπή. Μπλοκ, απίστευτο μπλοκ από τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Θέλετε popcorn. Όχι, έτσι το έκανα, φίλε. Πάμε λίγο για 100 ρε, έλα ρε, ξυπνήστε. Το δικό σας είναι δίπλα εδώ. Όχι, το πιο δίπλα, το καπέντε. Στο 9. Ναι. Γιατί? Πάμε τον τοίχο. Μην τα λες αυτά όταν πίνει μέρα. Να στείνα με αυτή. Δεν πίνω νερό, τρώω παγάκιο. Καπέντε καφίλε. Block out. Τσατισμένος ο Ερνάντες με τους συμπαίκτες του. 2-4, 3-3. Καπέντε. 3-3.
3-3. Τα φιστίκια είναι καθαρισμένα. Φιλτάκι. Είναι το μόνο φιστίκι το οποίο το καλοκαίρι δεν χρησιμοποιούνταν. Τα καλύτερα φιστίκια είναι. Θα σου πω, το K11 ήταν το μόνο φιστίκι που το καλοκαίρι δεν χρησιμοποιούνταν. Γιατί είχε χαλάσει κλειδαριά, φίλε. 3 μήνες. Μπαίνανε μόνο από εδώ, από έξω. Να τα ακούτε εσείς αυτά. Τρομερό μπλοκ. Τρομερό μπλοκ. 3-4 ο Παναθηναϊκός. 2-2. Γιατί δεν έχει το έργο. Στα σετ 3-4 το tie break υπέρ του Παναθηναϊκού. Μην τα λες τώρα αυτά, λέει. 72 άτομα είστε. Δεν θα μάθετε. Δεν θα μάθετε ποτέ. Δεν θα μάθετε ποτέ. Ούτε ποια είναι η Κωνσταντίνα, ούτε τι θα γίνει αύριο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αν δεν ανεβούμε. Να την προστατέψουμε την κοπέλα, καλύτερα. Πόσα άτομα είναι. 78 άτομα είναι. Έλα, εντάξει, παιδιά, τίποτα δεν κάνετε. Γιατί άμα βγείτε, τη ζητάνε μετά και δεν έχουμε τέτοια. Πολύ τέλεια. Το στούντιό μας δεν χωράει. Ωραία αποδοχή από τον Κόβαρ. Γιάκοψεν σε πρώτο χρόνο ο Ραγκέλ. Βγαίνει άμυνα. Η Ντάλγκο έρχεται από πίσω. Κι άλλο μπλοκ. Κακή υποδοχή, ωστόσο σώζει την κατοχή Ολυμπιακός. Κι άλλο μπλοκ. Κι άλλο δυνατό Κουμεντάκης. Κουμεντάκης ήταν. Μέσα είναι, block out, block out. Ο Στέρν ήταν. 5-4. Σημασία έχει ότι ήταν block out. Και ότι τα φυστικά είναι καθαρισμένα. Πνίγηκα. Πνίγηκα ρε με τα φυστικά. Κατά πιο τσάλιο μου. Ποιος θα βράει το ίδιο. Μόνος. Δεν μπορούσα να πνιγεί, δεν ξέρω γιατί. 5-4. Είναι αλμυρά όντως, Τάκη. Πολύ αλάτι. Και οι πατάτες είχαν πολύ αλάτι σήμερα. Οι πατάτες και τα φιστίκια. Χθες ήταν πατάτες. Χθες ήταν πατάτες, ναι. Μέρες, φίλε, εδώ χάνομαι. 5-4, δυνατό χτύπημα τώρα. Ωραία αποδοχή από το Ζήση, Γιάκοψεν. Κόβαρ, ωραίο καρφί. Πολύ ωραίο καρφί. 5-5. Σου χαρίζει ο Παναθηναϊκός. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Control που σήμερα τα έχει φτιάξει όλα. Δες, 2-2. Όλα σωστά περνάνε έτσι. Εικόνα από το γήπεδο μας λείπει μόνο. Ναι, μόνο εικόνα από το γήπεδο. Εντάξει, παιδιά, αυτό δυστυχώς. Άμα δεν κάνετε like, subscribe, να ανεβεί το κανάλι, να πάρουμε κανένα δικαίωμα. Λόγω επαγγελματικών τέτοιων δεν μπορούσαμε σήμερα να ήμασταν. Ούτε καν στο γήπεδο. Όχι, εγώ λέω για τηλεοπτική μα. Καλά, εκτός από αυτό, ναι. Θα γίνει κάποια στιγμή όμως. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο όνειρο το οποίο θα πραγματοποιηθεί όπως τα υπόλοιπα. Ωραία. Την πάει. Ού, πω, τρομερό μπλοκ. Κι άλλο μπλοκ από τον Πανέκο. 5-6. Τρομερό μπλοκ. Πανέκο έχει τρομερό μπλοκ σήμερα. Στα πόσα είναι, στα 15 είναι. Στα 15, φίλε, γι' αυτό μπαίνετε τώρα που είναι νωρίς. Μπαίνετε τώρα. Στα 15 και υπάρχει και ρεβάνς. Και υπάρχει και ρεβάνς την Τετάρτη στο ΑΚΑ. Ευθείας μετάδοση μέσα από το ΑΚΑ. Βασίλης Μάιαρης, Γιώργος Μοναστηριώτης. Θα τα πούμε, εκεί θα είμαστε. Πολύ άοπτο εμεί. 6-6. Χάστε. Όχι. Μπορείς. Γιατί. Μπορείς. 2 μόνο. 6-6. Πόντο-πόντο. Σου είπα, πόντο-πόντο φίλε. Αυτό θα πάει υπερορία εδώ. Πόντο-πόντο. Έτσι είναι η ζωή. Μπράβο ρε βολεϊμπολίστες. Α, και να πούμε ότι ξεκινάει και το γυναικείο βόλεϊ την άλλη εβδομάδα. Με τελικούς εκεί μάλλον θα έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έτσι. Και στις γυναίκες μας θα είμαστε δίπλα. Έχει πολύ ωραίες κοπέλες. Και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. 7-6. Τώρα Παναθηναϊκός, block out είναι. Όχι. Τίποτα. Μα. Πάει να μου γράψεις και της λέω όχι. Μα. Όχι, όχι. Έλα. Να πέσει security μόνη της. Δεν πάει ρε φίλε. Εγώ θα πάω. Το δικό μου γίνεται να δώσω. Δεν θα πας, όχι. Κάτσε εδώ πέρα. Μην μου ξαναστείλεις. Μην μου ξαναδείξεις. 91 άτομα. Πόσα. 91. 6-8. 7-7, όχι, ήταν blockout. Blockout. Με ζάλισες τώρα. Blockout, μην φωνάζεις. Sorry. Ρε φίλε, πως συντονίζομαι τώρα. Έχουμε την αρχηγό απέναντι. Όχι, ναι. 7-7. Δεν το ξέρει. Για πάμε, 2-2. Γιάκοψε. 7-7. Να το χτύπημα τώρα. Γιάκοψε ξανά στον Κόβαρ. Blockout το είδα εγώ, blockout το είδα. Τρεις συνεχόμενους πόντους. Διαφωνούν οι παίκτες του Ολυμπιακού όμως. Θα γίνει challenge. Video check. Γιατί? Όχι, δεν έχει γίνει, αλλάζουν πάγκους. Την μπάλα δεν βρήκε στον μπλοκ. Δεν βρήκε, δεν βρήκε. 7-8. Για να δούμε. Τώρα, αυτή η κάμερα δεν βοήθησε. Αυτή η κάμερα δεν βοήθησε, εγώ... Μάλλον, πες και να μην βρήκε, Ναι, ίσως. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον πόντο πάντως. Να σου πω, με το βίντεο check πώς παίζει. Δηλαδή, άμα το ζητήσεις μια φορά, το θες και δεύτερη. Μπορείς δεύτερη. Δηλαδή, δεύτερη στο κανονικό το set. Το tie break δεν το γνωρίζω.
time break ίσως είναι μία φορά. Γι' αυτό μάλλον τώρα δεν πήρε το ο κύριο Τζουλιάνι. Έτσι, έτσι. Το time out. Τζουλιάνι δεν λέγεται. Αλμπέρτο Τζουλιάνι, ναι. Πολύ καλός. Ή Ρομπέρτο. Δεν έχει σημασία. Αλμπέρτο Μπρινιόλι είναι. Μπορείς να έχει μπέρδεψει με τον Μπρινιόλι. Είναι Ρομπέρτο Μπρινιόλι. Εδώ ο Φιλτάκης θα μας πει. Αλμπέρτο ή Ρομπέρτο. Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Βάζω το χέρι. Ο Μπρινιόλι είναι Αλμπέρτο. Ο Τζουλιάνι είναι. Αυτό λέω, Ρομπέρτο. Καλά τα λέμε. Όχι, τα μπέρδεψε. Είναι Αλμπέρτο και οι δύο. Κακή υποδοχή εδώ από τον Ολυμπιακό. Εκεί στους συναδέλφους. Άσος. Στους συναδέλφους πήγε μπάλα. 7-9. 7-9. 86 άτομα. Πάμε και 100 ρε παιδιά. Γάμο. Έλα, πριν ήμασταν. Είναι δυνατόν να μην φτάσουμε τα 100. 95, όπα. Ετοιμάσου. Αμάν. Κωνσταντίνα, παιδιά, σε πέντε άτομα ακόμα. Εσείς θέλω να παραμείνετε. Μην βγείτε. Μην βγείτε γιατί σε πέντε άτομα. Να πούνε και οι άλλοι. Έχουμε τρομερή αποκάλυψη. Ήδη έχω σηκωθεί. Και... Φίλε, ήδη έχω σηκωθεί να ξέρεις. Πόσο είναι το σκορ? 7-9. 7-9. Για να δούμε. Τώρα θα πάει το σερβίς όπως φαίνεται στον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο tie break. 2-2 κυρίες και κύριοι στα σετ. 100 άτομα. 100, έλα, σηκώθηκα. 100. Τι λες. Σηκώθηκα. Κωνσταντίνα, πάμε. Τι λες. Σηκώθηκα. Λοιπόν, παιδιά. Και είμαστε χάρη θέση να σας παρουσιάσω την Κωνσταντίνα. Είναι η Κωνσταντίνα που τόση ώρα ακούτε. Λοιπόν, και ανακοινώνω. Ναι, ανακοίνωσε. Λοιπόν. Κάτσε, όχι, στον επόμενο πόντο, να γίνει το κουβάρο πρώτα. Στον επόμενο, θα το ανακοινώσουμε τώρα. Παραμείνετε μέσα, κόλλοι. Έχουμε τρομερή αποκάλυψη για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι αύριο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κουμεντάκης. Όχι, κοτσάκης τι λέει. Όχι, όχι, μη. Περίμενε, όχι, ρε. Χάσαμε την κάμερα, sorry, παιδιά, μισό. Μισό, sorry παιδιά. Τεχνικό λάθος εδώ, μοναστηριό του βιάζεται. 110 ρε φίλε, τώρα που βγήκε η Κωνσταντίνα ρε φίλε, χάσαμε την κάμερα. Όχι, μην ανησυχείτε, τώρα την έχουμε την κάμερα. Για λίγο, για λίγο χάτ. Like όσοι είναι εσείς μας. 117. Subscribe όσοι είναι πας. Διάβες. 7-10. 7-11. Το πάρει το παιχνίδι. Λοιπόν, αύριο. 9 η ώρα. 200. Ναι, καλά τα λες. Αύριο, 9 η ώρα. Απόστολος. 9 η ώρα, αύριο, απευθεία σύνδεση από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Απόστολος Νικολαίδης. Το Vasco Sports θα βρίσκεται στα δημοσιογραφικά θεωρία για πρώτη φορά μετά τα 2 και κάτι χρόνια λειτουργίας του καναλιού. Δεύτερο ντέρμπι μετά τον ΠΑΟ, πρώτο αιώνιο. Πρώτο αιώνιο ντέρμπι, γράφει ιστορία το κανάλι που θα βρίσκεται μέσα στα δημοσιογραφικά. Ο Αποστόλης Φιάκος θα βρίσκεται εκεί ζωντανά για την κάλυψη του αγώνα. Τι άλλο να πούμε, το κανάλι μεγαλώνει. Τι να πούμε ρε φίλε, αύριο θα το δούμε. Άμα δεν το δούμε, δεν μπορούμε να το νιώσουμε. Εις αύριο είναι τα καλύτερα. Όλοι να μπουν, εγώ αύριο θέλω 1000 άτομα από το πρώτο κανάλι. Αύριο δεκάλυψη. Θέλουμε, ναι, πολλά άτομα. Δεν γίνεται αυτό. Πολλά άτομα, live από το γήπεδο, τι άλλο να κάνουμε εγώ για σας. Εγώ είναι 132 άτομα. Τι άλλο να κάνουμε για σας, live από το γήπεδο. 132 άτομα, κάτσε κι άλλο. Τρομερό ματς αύριο. 8-11 το βόλιο. Ναι, συγγνώμη, ξεχαστήκαμε εδώ. 132 άτομα μάθανε όμως ότι το Vasco Sports θα βρίσκεται αύριο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Σε πρώτη ζωντανή μετάδοση τώρα. Στο πρώτο του ντέρμπι. Αυτό θέλει μια κοπέλα να βγαίνει. Αιώνιο ντέρμπι. Θέλετε μια κοπέλα να βγαίνει όμως. Γιατί φέρνει. Κοίτα, έχει την κάμερα, μην κοιτάς εμένα. Εντάξει, τώρα εσείς βγείτε, είδατε την Κωνσταντίνα. Είδατε Κωνσταντίνα, μάθατε, φύγετε. 8-11. Κουμεντάκης, μπλοκ, απίστευτο μπλοκ από τον Ερνάντες και τον Φράγκο. 7, 8-12, συγγνώμη, 8-12. Πόσα άτομα? Έχουμε, 121 άτομα. Πάμε, πάμε για 200. Δεν πάει 200. Δεν πάει. Μέχρι να τελειώσει. Αύριο τι ώρα, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι αύριο. Προφανώς ο Αποστόλης θα βρίσκεται εκεί νωρίτερα. Τι λες, μωρέ. Πετρέας. Μπλοκ. Τι να πούμε, εντάξει, Παναθηναϊκός. Τρομερός. Τρομερός Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω όρους όπως εξοχικό ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά Παναθηναϊκός φέτος. Στο Ρέντι. Έχει πάρει αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι παθαίνει. Δηλαδή τώρα είναι κρίμα να χάσει. Απέναντι σε κυπελούχο Ευρώπης, έτσι. Ναι, ναι.
Άσος. 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 8-14, match ball. 8-14, τελείωσε το παιχνίδι, εντάξει. Τελείωσε, ναι. Παναθηναϊκός. Άτομα πες. 118. Καλά είναι. Εγώ να, πω 100, να πω σε όλους να κάνουν ένα like και ένα subscribe, να υποστηρίξουν εδώ τα παιδιά. Έλα, ναι, ναι. Αλλά φαίνεσαι. Subscribe, like, έτσι. Εκεί, εκεί ακριβώς. Για να φαίνομαι και εγώ περισσότερο, έτσι τώρα. Match ball, δυνατό χτύπημα, μπλοκ από τον Παναθηναϊκό. Αύριο στις 5 λέει όλοι οι Caravel να ψυχώσουμε την ομάδα. 5 λίγο νωρίς νομίζω ότι είναι. Όχι, δίκιο έχει, το κάτι ξέρω. Όχι, 5 είναι νωρίς. Δεν θα βγει η ομάδα, πριν τις 6 είναι από το... δεν νομίζω. Τώρα εδώ, block out, 9-14. Έτσι, να καθυστερεί. Τώρα, μέχρι το 14. Μέχρι το 15. Πάει μέχρι το 14, αυτό είναι. Όχι, ρε, 14-14 δεν πάει. Είπαμε, εντάξει. Παράκανε. Πάγε. 141 άτομα. Έτσι, 150. Σας είπα εγώ. Θα φτάσουμε τα 150. Με την Κωνσταντίνα εκεί δεν φοβάμαι τίποτα. Έτσι. Παγέγκ. Άσος. Άσος ο Παγέγκ. Και για να δούμε. Λες να έχουμε ανατροπή. Α, δεν νομίζω. 10-14. Άλλη μια μέρα στην καρσονιέρα. Εντάξει, στην καρσονιέρα. 10-14. Time out. Ωραία, μας ανεβάζει αυτό. Μια δοκιμή. Όλα τα τριγιά του παίζει να τραβάει λέει από μέσα. Βάλε μια διαφήμιση τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει το στούντιο να το κάνει. Λοιπόν, 10-14 δεν έχει τελειώσει, ε. Δεν έχει τελειώσει, αλλά οι φίλοι μου, οι γάβροι έχουν φύγει, λέει εδώ. Γιατί? Φύγανε. Απογοητεύτηκαν. Δεν πήγανε καν στο γήπεδο, τώρα τη σύζητα. Άδειο γήπεδο για ακόμη μια φορά. Η 7 εκεί άδεια. Η 7 είναι άδεια αυτό. Είναι η 7. Μήπως δεν είναι η 7. Η 7 είναι. Εσύ δεν το βλέπεις. Παγέγκ. Νομίζω θα τη βγάλει out. Γιώργο, νομίζω θα τη βγάλει out. Φιλέ, κι εγώ φιλέ, έχω εντύπωση ότι... Κι εγώ έχω εντύπωση να τελειώσει. Βαλαβάνι... Κάποιος με λέει βαλαβάνι! Παγέγκ out. Τέλος. 10-15. 10-15. Η Ευρυδίκη είναι, παιδιά, την βγάλω. Την βαλαβάνι, ναι, ναι, ναι. 2-3, 2-3. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τη νίκη μέσα στο Ρέντι. Για ακόμα μια φορά. Για ακόμη μια φορά. Αποκτάει έτσι πλεονέκτημα, αν και βάζουμε παρένθεση έτσι, γιατί στην Ευρώπη δεν πήγε και πολύ καλά στη ρεβάνς. Είχε πάρει καθαρή νίκη στην Ευρώπη. Το γύρισε ο Ολυμπιακός. Και κλεισμένο των θυρών βέβαια. Στο χρυσό σετ. Ωστόσο, μεγάλη Τετάρτη. Φιέστα. Τι θα έχουμε, φιέστα. Δεν νομίζω για το League Cup να έχει φιέστα. Δεν νομίζω. Τι εννοείς, θα έχει η Βράβο. Θα έχει μια απονομή. Και είπα λοφάς. Ναι, άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν θα γίνει. Τι εννοείς, θα γίνει η απονομή. Στον Ολυμπιακό, στο ΑΚΑ. Για να δούμε. Είναι ακόμα 140 μάτς. Ναι. Τα λέμε καλά. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Από το Λουτράκι Κορινθίας, εδώ ο Βασίλης Μάιαρης. Εδώ, τώρα εντάξει, που είσαι πει. Κωνσταντίνα, αρκετά έκανε το... Κωνσταντίνα μαζί μας. Βαλαμπάνη. Χάρηκα. Εντάξει, αρκετά τα άπε. Καλά τα άπε. Ήμουν ο Γιώργος Μοναστηριώτης, την Τετάρτη θα είμαστε μαζί. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, λέει, για τη φιλοξενία. Πήρατε ένα μάτς και έχει το θράσο, λέει, να μιλήσετε για εξοχικό. Είπαμε, δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις όπως εξοχικό. Δεν θέλουμε. Μιλήτε, δεν ήταν ένα μάτς. Και επίσης δεν το πήραμε, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός προσωπικά, οπότε. Εδώ, φίλε μου, είμαστε αντικειμενικοί. Anonymous channel. Μην είσαι anonymous. Δες εδώ Κοντούδης, Ακομιτούδης. Τα λέει να τον πάσει ο Κομιτούδης. Φιλάκια, καλό βράδυ, κύριε. Λοιπόν. Τέλος, έλα λοιπόν, πάμε για ύπνο. Κύριοι και κυρίες. Καληνύχτα όλοι, subscribe, όλοι like, μείνετε συντονισμένοι. Και αύριο όλα τα υπόλοιπα. Αιώνιο ντέρμπι από Λεωφόρο. Καλή συνέχεια.